Στεναχωρημένο τον είδα τον Γιώργο τον Ματζιούκη. Στεναχωρημένο τον είδα. Εντάξει, λέει, έκανε δύσκολο μάτς. Ποιο? Η ομάδα του στο πρωτάθλημα πήρε το διπλό στην Νιουκάστλ. Σήμερα παίζει δύσκολο, πολύ δύσκολο μάτς με πολλές απουσίες, όπως είπες. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε τόσες απουσίες. Εγώ το άκουσα στο Λίβερπουλ. Στην R3. Αλλά... για να το βλέψω, το δίνει και φαβορή την Μπαρτσελόνα. Ελαφρώς ναι. Φαβορή. Άμα ήταν αυτή, δύσκολα να το δίνει φαβορή. Έχω δει και ένα όνειρο σχετικά. Έχει φτάσει όμως στο σημείο που ήταν με συν 7 βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ. Μετά σαν, από... σαν τον Μπάουκ τότε με Αναστασιάδη. Συν 7 ήταν. Μετά από 29 χρόνια νομίζω, κάπου εκεί. 29. Και νομίζω ότι είναι κρίμα για αυτή την ιστορική ομάδα. Πραγματικά εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ούτε με τρελαίνει. Παιδί, καλά, θα δεις όμως κάτι. Αλλά όταν υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός, πραγματικά δηλαδή. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμιο φαινόμενο που με γίνεται το αγγλικό φέτος, πρωτάθλημα είναι. Που γίνεται φέτος ιδίως με, αυτόν τον ανταγωνισμό και με αυτό το ενδιαφέρον το μεγάλο που έχει. Πραγματικά νομίζω ότι και για λόγους στοιχηματικούς, αλλά και γιατί νομίζω ο παδί της Λίβερπουλ και της Manchester City και όλων των αγγλικών ομάδων υπάρχουν σε όλη την Ιφίλιο. Θεωρώ ότι φέτος είναι μία από τις πιο αποδοτικές χρονιές όσον αφορά τηλεθεάσεις και ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο για το αγγλικό πρωτάθλημα. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι πώς να μείνει στεναχωρημένος ένας οπαδός της Λίβερπουλ και προβληματισμένος συνάμα όταν έχει ένα 3-0 τώρα στον ημιτελικό του Champions League και παίζει με μια Μπαρτσελόνα του Λεονέλ Μέση και των άλλων αστεριών και αυτή έχει τη μισή ομάδα χωρίς τα αστέρια της ουσιαστικά, πώς να μείνει στεναχωρημένος. Και έχει μείνει ένα μάτς μόνο στο οποίο θέλει νίκη. Αυτή θα κερδίσει. Η Λίβερπουλ και τουλάχιστον να μην και να μην κερδίσει η μάτς της. Ωραία, ένα-ένα. Πώς να μην είναι να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Πρώτον, για τα που είπες για το γενικά για, την, για το πρωτάθλημα Αγγλίας, για το ενδιαφέρον. Γι' αυτό τα τηλεοπτικά τους είναι, δεν θυμάμαι το ποσό τώρα, το ποσό μάλλον το θυμάμαι, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια είναι. Δεν νομίζω να ήταν για ένα χρόνο. Ή 5 ή 6 δις ευρώ ήταν. Το είχα διαβάσει πέρσι, ήταν έκλεισε συμφωνία. Φυσικά δεν είχε για ένα χρόνο. Για όλες τις ομάδες. Ναι, για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, το πρωτάθλημα. Μιλάμε το δεύτερο. Είναι... Για μία χρονιά. Όχι, δεν μπορεί να είναι για μία, αλλά είναι εξωφρενικό το νούμερο. Είναι εξωφρενικό. Ναι, αλλά πρόσεξε, πρόσεξε. Εκεί οι ομάδες τώρα που θα πέσουν, πρόσεξε. Οι ομάδες που θα πέσουν οι τρεις παίρνουν από 100 ή 130 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί θα έχουν έλλειψη εσόδων, γιατί θα πάνε σε β' εθνική. 100 μέχρι 130 εκατομμύρια παίρνουν αυτές. Δηλαδή τώρα τα, να χαρίζει να πέφτεις. Ναι, με βάση τα δικά μας τέτοια, όχι να χαρίζει να πέφτεις. Βέβαια εκεί τα ποσά είναι άλλα, έτσι. Όχι, πέφτεις και τέσσερα χωριά. Πρώτον. Βέβαια. Δεύτερον, εντάξει. Πραγματικά εγώ μπορεί να μην είμαι αντι-Λίβερπουλ, αλλά η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Αγγλία σίγουρα και στην Ευρώπη πιστεύω μετά την Μπαρτσελόνα. Όλο και λόγω του 3-0. Mm. Όχι, στο 3-0 μπορεί να ήταν και ψηλοτυχαίρη η Μπαρτσελόνα. Είναι η καλύτερη ομάδα η Λίβερπουλ, αλλά είναι η Λίβερπουλ. Mm-hmm. Και επειδή είναι η Λίβερπουλ, δεν θα πάρει τίποτα. Δυστυχώς, κύριε Ματζιούκη. Δυστυχώς. Ελπίδα... άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει παικταράδες η Λίβερπουλ, καλύτερη ομάδα για μένα. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο. Μόνη... δεν τελείωσε. Η μόνη ελπίδα που έχει. Θα σου πω ποια είναι η ελπίδα της. Είναι το ότι δεν θες εσύ να πάρει ναι, το πρωτάθλημα. Η μόνη ελπίδα της, όπως είπα και το φίλο χθες, να παίξω το Brighton, το Brighton City καμιά 100 ευρώ το διπλό. Και να είναι 3-0 στο 8. Αν μην προλάβει να κάνει κιχ. Ωραία. Ναι. Προτείνω τους οπαδούς της Λίβερπουλ. Ναι, δώστε να πέσουν. Τον Ζαγόρα και τον Ματσιούκη που ξέρουμε εδώ πέρα. Τον καημένο, πώς θα το λυπήθηκα. Τον Ζαγόρα και τον Ματσιούκη. Ναι. Να σε δώσουν από ένα δεκαρικάκι. Ναι. Να βάλεις 20 ευρώ. Α, 20 ευρώ κερδίζω κάνα ποσόν. 20 ευρώ δεν είναι σαν χωριά σαν εντάξει, από ένα πεντάρικο. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δύσκολα, τον βλέπω. Για τη Λίβερπουλ όμως είδες φορούσε μπλούζα Λίβερπουλ. Ναι, θα ψιλοπάθει κατάθλιψη. Και να βάζει γκολ γιατί χθες σου το είπα, δεν το είδες προφανώς το γκολ που έβαλε η City. Το είδες. Όχι, όχι. Είναι σαν να σούταρε ο Βαρέλα. Ναι. Σαν να σούταρε ο Βαρέλα 30 μέτρα έξω από την περιοχή. 30 ήταν υπερβολικό σημείο. 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή και η μπάλα πήγε στο γάμα. Δεν την είδε κανείς. Μια φωτοβολίδα. Και όλοι λέει, τώρα το διάβαζα απ' έξω. Όλοι τον λέγαν δώσε μου πάσα. Δώσε πάσα. Ο Αγκουέρο ήταν δίπλα του, λέει: δώσε πάσα και σούταρε. Δεν έχει βάλει γκολ έξω από την περιοχή. Θα σου το δείξω μετά. Άξι, στο διάλειμμα. Βάσει του σκορ, δύσκολα κέρδισε. Δύσκολα, ναι. Εντάξει, είχε ευκαιρίες τέτοια. Είχαν και άλλοι, βέβαια. Οι ευκαιρίες είχαν και άλλοι. Και στο 87 είχε μια μεγάλη ευκαιρία η Λες. Πες μας και αυτό μισό ευρώ τι έχει τώρα να μας τρελάνει. Ήρθε, ήρθε. Ναι. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Ωραία, αυτό που σου είπα, αυτό ναι. Είναι. Ναι. Ναι.
Ναι, ξέρεις έχει... τώρα όμως, πρόσεξε, τέτοιο δεν σου φέρε προστατευτικό. Έχει προστατευτικό. Ναι. Από πάνω τζαμάκι δεν έχει. Τζαμάκι βάλε. Αλλά έχει γιατί... αυτή τη θήκη που φορτίζει και όλα και έχει άλλες δύο θήκες. Ναι, τζαμάκι βάλε. Μεγάλη, άκουσα, πλέον εδώ, άμα πας στην Εγνατία, έχει 30 μαγαζιά. Ναι, το δίνεις ένα τζαμάκι να στο περάσουν κιόλας. Mm. Γιατί είναι κρίμα. Άμα σπάσει η οθόνη, είναι γύρω στα 100 ευρώ. Γι' αυτό το ειδικά, ναι, γι' αυτό το κινητό. Ναι, ναι. Οπότε, ναι, δεν είναι. Okay. Ποιο είναι αυτό τώρα, ποιο είναι το αυτό. Το 9. Το 9. Το μόνο Samsung είσαι εσύ. Ναι. Είσαι Samsung. Ναι, είναι. Είναι από τα πολύ καλά κινητά. Από τα πάρα πολύ καλά. Είναι, ωραία, τι προβλέπω, τι εννοεί. Τι προβλέπει σήμερα, τελικό σκορ. Α, ναι, έχω μία τέτοια. Έχω ένα, σου το είπα εσένα. Έχω έτσι ένα. Εγώ παίζω, ξέρεις, λίγο και πιο extreme. Επειδή παίζω μικρά ποσά, μισό ευρώ, ένα ευρώ, ένα μισό ευρώ. Τόσο δεν είναι για παραπάνω. Ναι, δεν είναι για παραπάνω. Δεν είναι. Αυτό είναι. Μπορεί ο καθένας. Αυτό μπορώ, ρε φίλε, αυτό παίζω. Τι να κάνω. Κάνεις την τρέλα σου. Αυτό μπορώ. Λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πάρα πέρα να κάνω ένα συνδυασμό τρελό. Άκουσε. Και ένα ματσάκι ακόμα. Και πάρα πεντάρικο με 2 ευρώ, με 1 ευρώ, ξέρω. Εμένα πιστεύω και όψι παίζουν, κανείς δεν παίζει για να χάσει, έτσι. Εννοείται. Και μισό ευρώ και ένα να βάλεις, θέλω να κερδίσω. Έτσι. Με μισό ευρώ, εγώ θέλω να πάρω 30-40 ευρώ. Δεν πάω για περισσότερα. Αυτό. Ναι, και έχω δει ένα όνειρο ότι σήμερα και λόγω των ελλείψεων και της Liverpool θα δώσω έτσι εγώ. Θα δώσω αυτό που είχα πιάσει με το Πανιόνιο Σπάουκ. Ναι. Θυμάσαι, ναι, το πόσταρα κιόλα. Ναι. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Και είναι και διαμόρφωση. Είχε βρει την ήττα του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είχα βρει μόνο την ήττα. Ημίχρονο τελικό. Γιατί. Είχα βρει ακριβέ σκορ στο ημίχρονο, ακριβέ σκορ στο τελικό. 0-0 ημίχρονο, 2-1 τελικό. Το πόσταρα κιόλα, γιατί μην λέμε. Τέτοιο, ναι, τι κατσί, κοιτάξτε, του πήρε στο λεμάρι εδώ πέρα, μπειράζει τάσου μου. Του πήρε εδώ πέρα, τρέχουν τα αίματα. Έχω ένα σήμερα. Έχω ένα, το είδε, το έχω, δε το ποσοστό 36 δίνει. 1-1 ακριβέ σκορ ημιχρόνου και 2-2 ακριβέ σκορ τελικού αποτελέσματος. 1-1 ημιχρόνου, ακριβέ σκορ. Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, 1-1 ημιχρόνο και 2-2 τελικό. Το πιο πιθανό να ξεφτυλιστώ. Λείπει ο Σαλάχ και άλλοι, ποιο θα βάλει. Λείπει Σαλάχ, Φιρμίνιο και ο Κεϊτά και πιθανώ και ο Βαντάικ. Η Μπαρτσελόνα είναι κομπλέ. Κομπλέ είναι, εντάξει. Κομπλέ είναι η Μπαρτσελόνα. Τι να κάνει η Μπαρτσελόνα. Θα το πάρει η Μπαρτσελόνα, οπότε. Καλό ή κακό θα το πάρει. Δεν έχω με την Μπαρτσελόνα τίποτα, θα το πάρει. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά. Ποιο είχε γράψει χθε. Ποιο. Σκάνετε που δεν σκάμε, ο Ανδρέας ή ο Θανάσης. Θανάσης. Σκάτε που δεν σκάμε. Σκάτε που δεν σκάμε. Καλά, σκάμε, αλλά όχι τόσο όσο λέτε. Ελπίζω να μα ακούει. Εγώ θέλω να μα άκουσε. Ελπίζω να μα ακούει ο Θανάσης, γιατί πιστεύω ότι είναι φανατικό ακροατή σου και τη εκπομπή μα. Και τη εκπομπή. Δεν. Και θα του προτείνω, γιατί ο συγκεκριμένος είναι ένας πολύ επώνυμος Αριανός. Ποιος? Ο Νίκος, ο Μπουγάτσας. Ναι. Ο οποίος δεν έχει κάτι άλλο να ασχοληθεί πέρα από την ομάδα του. Και αν μπείτε να δείτε στο ντουβάρι του, γιατί για ντουβάρι μιλάμε τώρα, μιλάμε για τον Μπουγάτσα, μιλάμε τείχος, για τείχο. Ο τείχος λέγεται. Ντουβάρι το λέω εγώ. Α, εσύ έτσι, το λες ντουβάρι. Ναι, για το ντουβάρι του Στόγια να μπείτε. Θα δείτε ότι όλη μέρα ασχολείται με τον Ιβάν Σαββίδη, ναι, με τον ΠΑΟΚ και με το τι γίνεται. Εντάξει, και εγώ ασχολούμαι, αλλά όχι τόσο. Ναι, εντάξει, ναι, και εγώ ασχολούμαι. Κοίταξε, και δεν είναι ο μόνος. Πιο πικάντικα, ας πούμε. Όταν λοιπόν τα λέμε εμείς αυτά τα πράγματα, δεν τα λέμε τυχαία. Ότι πραγματικά έχετε σκάσει με την επιτυχία του ΠΑΟΚ, με το πρωτάθλημα που κατέκτησε. Απαντήσω, ότι θα παίξει κύπελο τελικό. Καλά, και η αστειότητα, παιδιά, θα σας πω τι έγινε σήμερα πάλι. Ποιο? Τη ζήτησε αυτό. Η αστυνομία εκ νέου. Α, ναι, τα άκουσα αυτά. Θα τα πούμε μετά το διαλυματάκι. Ναι. Άσε δύο-τρία λεπτάκια. Ωραία. Ναι. Για να δώσω εγώ πιστεύω. Αλλά ωραία. Τι άλλο παράδειγμα, ρε φίλε Θανάση, να σου δώσω από τον επώνυμο Αριανό, τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Επώνυμο είναι, ρε φίλε. Έχει επώνυμο, Μπουγάτσας. Άμα πει τώρα στη Θεσσαλονίκη 100 Αριανούς, τον Μπουγάτσα τον ξέρει τον Νίκο. Θα σου πούνε οι 80, τον ξέρω. Ναι, αυτό ένα δίκιο. Να μην σου πούνε 85 ότι το ξέρω. Ένα δίκιο το είσαι αυτό. Δεν είναι. Άμπραγμα. Παίζε φίλε Θανάση στο ντουβάρι, ναι, στο ντουβάρι του Μπουγάτσα. Να μην τον έχει φίλο. Έτσι. Να μην τον έχει. Ναι, Νίκος Μπουγάτσας, πληκτρολόγηση θα δει. Έτσι. Και πε να δει από τα 10 τελευταία post πόσα μιλάει για τον Άρη και πόσα μιλάει για τον Μπουγάτσα. Ωραία. Εγώ να πω τώρα την άποψή μου σε αυτό. Φυσικά και ο Αριανό Σκάι. Πρόσεξε. Φυσικά Sky, ανάλογα πώς το εννοούμε το Sky. Δεν θέλει. Όχι το τηλεοπτικό σταθμό. Όχι βέβαια. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, και εύχεται να ήταν ο Αριανός στη θέση του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι λογικό. Και αντίθετα να ήταν, το ίδιο θα έκανες και εσύ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν έπαιρνε ο Άρης πρωτάθλημα ήττος, δεν θα έσκαγες εσύ. Εγώ. Ναι. Ποιος φάζουν. Τι ήταν αυτό, όντως. Από κάτω, από τους τρελούς είναι, το θέατρο. Ναι, αυτό τι ήταν, θεατρικό. Δεν θα έπαιξε κανένα Σέξπιρ να μου. Ωραία. Θα είναι στη φάση. Αλλά. Άκουσε λίγο να σου πω ποια είναι η διαφορά. Ωραία. Γιατί πήγα να απαντήσω. Ναι, αλλά δεν τελείωσε. Με ρώτησε κάτι. Ναι. Απάντησε να το τελειώσω. Εγώ. Ναι. Το λέω. Το παραδέχεσαι. Ναι. Δηλαδή, εγώ παίρνω πρωτάθλημα φέτος. Ναι.
και έχω ταυτόχρονα και το νου μου στην αποτυχία, στη στραβή, στη γκαντεμιά, στη στεναχώρια του Αριανού, ναι, να το τζιγκλίσω. Ναι, πρόσεξε δίκιο, λίγο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Γιατί έτσι, το έλεγες. Το λέω όμως. Το έλεγες. Αυτό έχεις δίκιο. Το παραδέχομαι. Δεν κάνω σαν το Θανάση. Εσύ Θανάση. Ο Μπουγάτσας τώρα που λες. Είναι κακό. Ο Μπουγάτσας τώρα που λες. Ναι. Ακούς. Ναι. Φυσικά και σκάει γιατί δεν θέλει. Φυσικά. Ναι. Άσχετα δεν το λέει. Και εγώ σκάω. Ναι. Μα και εγώ σκάω. Γιατί να μην το πω. Δεν κατάλαβα. Ναι. Για, όταν λέω ότι δεν θέλω να πάρει ο ΠΑΟΚ, τι λέω. Αλλά ναι, απ' την άλλη όμως και εσείς, μία φούρια, όχι μόνο προς όλους, το είπα και χθες. Αμάν να αποδείξουμε ότι αυτό είναι το καθαρό. Λες και εμείς λέμε ότι είναι βρώμικο. Τι θα πει καθαρό και βρώμικο. Όλο. Γιατί όλο. Όλο. Γιατί, ναι. Ακούστηκα... Τι γίνεται, τι είναι αυτό. Τρελή από κάτω είναι, σου λέω. Όχι, αυτό είναι κάτι γίνεται τώρα. Όχι, όχι, από τι κάτω, από κάτω, από κάτω. Τρελή είναι, παίζουν θέατρο. Ρε, φά, κάποιον σκοτώνουν. Ρε, σκοτώνουν ή ολοκληρώνει, ξέρω εγώ. Τι φωνάζει. Τι είναι αυτό, κάποιο φώναζε, βοήθεια. Ναι, ο, α, ναι. Βοήθεια φώναζε. Ρε, βοήθεια φώναζε. Σόπα, κάτσε. Όχι, από κάτω παίζουν κανένα ρόλο. Κανένα. Εσύ βοήθεια φώναζε. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω από κάτω. Από κάτω ακούγεται. Ένα θέατρο είναι. Εντάξει. Καλά, θα μάσα, διαβάσουμε αύριο τις εφημερίδες. Τι έλεγα, χάθηκα. Ναι, τέλος πάντων. Για το ναι, τη ναι, σκάμε και σκάτε και τη σκάτε και ποιο σκάει. Ναι, τέλος πάντων, ναι, το χάσα τώρα. Το χάσα. Ναι. Μας έκανε ο βοήθειας από κάτω. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι έτσι τα πράγματα. Ωραία. Να μην. Όπως είναι από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη. Ναι, γιατί υπερβολή. Η υπερβολή, αν εννοείς για να κλείσω. Ναι. Έλεγες γιατί σκάσαμε να αποδείξουμε ότι είναι το πιο αρσενικό, ναι, και αυτό. Ναι. Γιατί δεχτήκαμε προκλήσεις και γιατί. Από... Ιδίως από εδώ. Από έτσι, εδώ και από Αθήνα μεριά. Ναι, από εδώ τι και από τον Άρη, λες, και από την πόλη. Από, τι πρόκληση κάνεις από την πόλη. Τι ρε φίλε, όταν γυρνά και λέει το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Ναι, ωραία. Αυτό έτσι, για μένα είναι λάθος για μένα αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι χαζομάρα γιατί. Έτσι, πες το εσύ. Ωραία. Για μένα είναι λάθος. Λάθος. Λάθος επικοινωνιακή πολιτική. Για μένα είναι λάθος. Απ' την άλλη, ότι ο πρόεδρός σου είναι, συγγνώμη, θα το πω έτσι όπως το λέμε τέτοιο, κόλος και βρακή με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι γεγονός. Μην λέμε τώρα τα ίδια πράγματα. Τώρα, αν αυτό έχει ανάμειξη όσον αφορά το πρωτάθλημα, όλο και κάποια μικρή τέτοια θα έχει. Αλλά ότι πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το πρωτάθλημα εδώ στον ΠΑΟΚ, αυτό το θεωρώ λάθος. Ότι είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κόλος και βρακή, συγγνώμη ρε φίλε, είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ποιος απαγορεύει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είπα ότι απαγορεύει. Δηλαδή ο Μαρινάκης, εγώ είπα το απαγορεύει. Ο Μαρινάκης που είναι σπόνσορας και χορηγός της Νέας Δημοκρατίας και πληρώνει τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Τι πρέπει να πούμε γι' αυτό δηλαδή. Ωραία, όταν έρθει δηλαδή άλλοι το κάνουν φανερά μπροστά στα μάτια μας και κάνουμε μούγκα στη Στρούγκα. Και ο άλλος έτσι, φανερά το φανερά έκανε. Δεν το έχει κάνει, πώς δεν έκανε. Ο Πούτιν μου είπε. Το έχει κάνει. Βγήκε στις τέτοιες και είπε είμαι λαγός. Ο ίδιος το είπε. Λαγός είμαι στις άδειες, στις τηλεοπτικές. Είπε ο Πούτιν είναι. Ο Τσίπρας είναι ο νέος Πούτιν. Προς Θεού, ρε, γιατί όμως. Εσύ γιατί που κράζεις τον. Εσύ γιατί που κράζεις αυτό. Και εγώ τον κράζω τον Τσίπρα. Αυτό γιατί το είπε αυτό. Γιατί το είπε. Γιατί είχε μέσα στο συγκεκριμένο χώρο ανταγωνιστές παύλα προέδρους ομάδας. Αυτό τι σχέση έχει. Τι δεν έχει σχέση. Δηλαδή. Δεν έχει σχέση. Δεν τον αναγκάζει να ανεβάσει την προσφορά. Ω, γιατί τι, δεν αυτός τον αναγκάζει να τον αποδυναμώσει οικονομικά. Αυτό τι ήταν για την κυβέρνηση. Μερικός θα πω εγώ. Συγγνώμη, για την κυβέρνηση. Δεν το έκανε για την κυβέρνηση. Ήθελε να πάρει, ήθελε να πάρει άδεια. Για την κυβέρνηση. Το έκανε για ανταγωνιστικούς λόγους για να τους μπει στη μύτη και να τους δώσει το μήνυμα να καταλάβουν ότι η οικογένεια Ιβάν Σαββίδη αναπτύσσεται επιχειρηματικά πλέον. Και στα Αθήνας. Αλήθεια, τώρα που το λες. Γι' αυτό ενόχλησε τόσο πολύ ο Ιβάν Σαββίδης και γι' αυτό και δέχτηκε με την πρώτη ψιλοαφορμή που βρήκα μια φωτογραφία με ένα όπλο, λέει, που είναι το προσωπικό του για ιδία χρήση φυσικά και ασφάλεια και είναι 1500% νόμιμο. Ναι. Και βρήκαν και το εκμεταλλευτήκαν κάτι βοθροκάναλα, τσοντοκάναλα εκεί στην Αθήνα. Δηλαδή αδικία ήταν. Και το παίζανε για 20 ημέρες. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο. Αν το δώσαν περισσότερο έκταση, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, άλλο λέω. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Εδώ είναι με ένα ωραίο τέτοιο. Τώρα που το λέμε έτσι και το συζητάμε, δεν πειράζει. Ας πάρουμε λίγο. Θα διαβάσουμε κάτι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τότε τι. Γιατί μετά βγήκαν οι προσφορές, έτσι. Τι προσφορά είχε κάνει τότε ο Σαββίδης για να πάρει κανάλι. Και πόσα έδωσε. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Και πόσα έδωσε για να πάρει το έψιλον. Είναι μια ωραία έτσι τέτοια. Πραγματικά. Είναι μια ωραία, αλλά θα πάντως, μου πεις... εδώ υπήρξε ένα καράβι με 2 τόνους ναρκωτικό που χάθηκαν και οι 8 μάρτυρες. Κανείς δεν το λέει τι έγινε, τι δεν έγινε, αν δικαιώθηκε, αν δικαιώθηκε. Είναι κόλουλη, υπήρξε μια δολοφονική επίδεση πριν από ένα δίμηνο στον κύριο Τζίλο που όλοι ξέρουμε ποιοι ήταν και κανείς
Να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Ναι, δεν μιλάει, δεν τολμάει να πει τι γίνεται, τι γίνεται, πού είναι αυτοί που τους ξέραν και τους αυτοποιήσανε. Mm-hmm. Υπήρξε επίδεση προχθές τον Τσαμούρη, πώς τον είναι τον διαιτή. Εκεί την πνίγουμε. Αλλά για τον Ιβάν Σαββίδη ξέρουμε να μιλάμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι λογικό. Είναι 100% λογικό γιατί όλοι τόσα χρόνια, όπως και εμείς, ασχολούμασταν με τον πρώτο. Έτσι ναι. γίνεται και τώρα. Να σου πω κάτι. Ναι. Από τη μία μπορεί να έτσι λίγο να με νευριάζει, να με πειράζει. Από την άλλη, λες. Απ' την άλλη όμως είναι η επιβεβαίωση ότι ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα. Αυτό... Και είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω πρώτα θα τελειώσει το κύπελλο. Μετά την κατάκτηση. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πρώτα θέλω να τελειώσει και το κύπελλο να δούμε τι θα γίνει. Αν θα πάνε όλα καλά και εκεί. Είναι θέμα χρόνου πιστεύω, γιατί με τις κινήσεις που μαθαίνω ότι θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, πιστεύω ότι φέτος θα είναι πολύ πιο δυνατός από όλες τις άλλες φορές που διεκδίκησε την είσοδό του στους ομίλους του Champions League. Δυνατός αγωνιστικά εννοείς. Ο πρωταθλητής Ελλάδος. Αγωνιστικά εννοείς. Μόνο αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Εξαγωνιστικά είσαι αδύναμη. Ιδίως στην Ευρώπη, ναι. Στην Ευρώπη. Ευρώπη, ναι. Ιδίως στην Ελλάδα μπρος αυτά. Τα έκτροπα που έχουν γίνει και τα γνωρίζουμε όλοι και την πνίγουμε γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος της χώρας. Εντάξει, είναι όαση πραγματικά. Ωραία. Πάμε μετά την όαση, πάμε και στο Πορκίτο, έτσι. Να διαβάσουμε λίγο τους. Ή να μην διαβάσουμε. Να διαβάσουμε. Πάμε, κάνουμε το διάλειμμα και. Λοιπόν, Βασίλη, ναι, σύνια, καλά, σωστά, στις 9. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα πούμε και 2-3 πραγματάκια. Υπάρχουν έτσι κάποιες μικροειδησούλες. Υπάρχουν μικροειδησούλες. Και από Άρη και από ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί και δράσει. Για το τελικό ειδησούλες και μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε τι πρότειναν. Νόμιζα θα πεις κληρονομένα εισιτήρια. Τι πρότειναν, ρε παιδιά, οι απίστευτοι. Τι πρότειναν οι απίστευτοι για τις προσκλήσεις. Πάμε στο μόλις επανέλθουμε, αυτό θα ξεκινήσουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. 8 με 10 σήμερα η εκπομπή. Όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα δώσουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Να μιλήσει ο κόσμος στην ευκαιρία 23, 12, 87 και 38. Αν και δεν πιστεύω όσο χαλαρώνει και καλοκαιριάζει, δεν πιστεύω ότι τα λέμε και πολύ. Γιατί θα πηγαίνει αλλού το μυαλό τώρα του ακροατή στα μπιτσόμπαρα, στις παραλίες, στα Μπραζίλ τα μαγιό, στα τάγκα που θα είναι τίγκα. Γιατί το Πάσχα ήταν κοντά, να ξέρετε, δεν προλαβαίνουν να τα χάσουν τα κιλά οι δεσποινίδες. Τυχερός είσαι γιατί δεν είμαι της παραλίας, οπότε. Ναι. Μια τύχη την έχεις. Λοιπόν, 2310-287-888. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. FM και ενό σχόλιο μήνυμα από στο ρίστο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι έγινε. Αυτό που σας είπα πριν από το break, ότι θα σας ενημερώσουμε. 120 προσκλήσεις έδωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στον ΠΑΟΚ, 120 στην ΑΕΚ, καμιά 600 στην ΕΠΟ και τα υπόλοιπα για τις ανάγκες τέλος πάντων του τελικού. Να πάρουν οι ομάδες για τους συγγενείς, για τους χορηγούς, για τον ένα για τον άλλο. Στο σύνολο 1500. Και τι ζήτησε ρε παιδιά η αστυνομία. Σήμερα έγινε η δεύτερη σύσκεψη. Τι μπορεί να ζήτησε ρε Ζάχο η αστυνομία. Δεν ξέρω, αυτό δεν το άκουσα. Πού πάει το μυαλό σου. Από 120 προσκλήσεις θα πει κάθε εβδομάδα. Ναι. Τι ζήτησε. Να κόπουν λογικά, αφού το λες έτσι, κάποιος να κόπουν. Να πάρουν από 60. ναι. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ζούμε στην χώρα που λέγεται Ελλάδα εν έτη 2019, δεν μπορούν να διοργανώσουν ένα τελικό με κόσμο ή χωρίς κόσμο, δεν μπορούν να το αποφασίσουν. Το αποφασίζουν Δευτέρα, 5 μέρες πριν την διεξαγωγή του τελικού. Και τι αποφασίζουν. Αποφασίζουν ότι στο πιο ασφαλές γήπεδο, κατά την άποψή τους, ότι ο τελικός θα γίνει χωρίς κόσμο. Πού ζούμε ρε παιδιά και τι ζούμε. Πού ζούμε και τι ζούμε αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά εγώ την ονομάζω Αιθιοπία της Ευρώπης, στην οποία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα 25, 20, 30 χιλιάδων οπαδών σε ένα στάδιο το οποίο είναι το κόσμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου έτσι όπως θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε που διοργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες
στο οποίο έχει χωρητικότητα 70.000 θέσεις. Δεν μπορούν ούτε να διοργανώσουν, ούτε να διασφαλίσουν τη σωματική ακεραιότητα 30.000 οπαδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Και φυσικά όλο αυτό αποσκοπεί κάπου. Στο να κάνουν δώρο με το ζόρι, δώρο έτσι όπως το λέω με το ζόρι, το κύπελο στην ΑΕΚ που δεν το αξίζει. Στην ΑΕΚ η οποία τερμάτισε 20 και πλάς βαθμούς κάτω από τον ΠΑΟΚ. Με το ζόρι δεν τους φτάνει το γήπεδο το καινούριο που τους κάνουν, δεν τους φτάνει που τους χάρισαν 350 εκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, δεν τους φτάνει που πήρε αφημί, δεν πληρώθηκε κανείς, ήρθε με μηδέν χρέη, τους φτιάχνουν καινούριο γήπεδο, τους δώσαν πέτσινο χάρτινο ψεύτικο πρωτάθλημα από τα δικαστήρια πέρσι και τώρα θέλουν να τους κάνουν δώρο για ψηφοθερικούς λόγους. Άλλο ένα κύπελο. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν είναι αβάντα, μεγάλη αβάντα, τεράστια αβάντα, να παίζεις εντός έδρας ένα τελικό κυπέλου. Γιατί κάποιοι στην ΑΕΚ, τώρα θα πάρουμε τις γραμμές, κάποιοι στην ΑΕΚ παίζουμε την νοημοσύνη μας. Κάποιοι λένε ότι όχι, δεν είναι έδρα, λέει το ΟΑΚΑ της ΑΕΚ, είναι Φιλαδέλφια. Ρε είστε χαζί, τόσο λάχανα Βρυξελών γίνεται να είστε. Τόσο μπροκολοποιημένοι γίνεται να είστε. Πού παίζει ρε η ΑΕΚ εντός έδρας εδώ και 15 χρόνια? Σε ποιο γήπεδο παίζει ρε εσείς η ΑΕΚ? Αν έχετε λίγο τσίπ αξιοπρέπεια και ανδρισμό επάνω σας εσείς οι ΑΕΚΣΥΡΙΣ, πάρτε και πείτε μου, πού παίζει η ΑΕΚ εντός έδρας? Μήπως παίζει τη Νέα Σμύρνη? Μήπως παίζει το Καραϊσκάκι? Μήπως παίζει τη Λεωφόρος Αλεξάνδρας? Του ΟΑΚΑ παίζει. Του τέστη σημαίνει ότι παίζει 35 με 40 μάτς κάθε χρόνο για 15 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ κάθε πότε παίζει το ΟΑΚΑ? Θα κατέβει μία με την ΑΕΚ, μία με τον Ολυμπιακό και μία με τον Παναθηναϊκό. Άρα η ΑΕΚ παίζει κάθε χρόνο 40 μάτς, επί 15 χρόνια είναι 600 μάτς και ο ΠΑΟΚ στα 15 τελευταία χρόνια έχει παίξει 30 μάτς. Δεν είναι βάντα αυτό για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που ξέρει κάθε γωνιά του γηπέδου, ξέρει πού θα σουτάρει, ξέρει πότε θα σουτάρει και το ξέρει το γήπεδο αυτό καλύτερα από την κρεβατοκάμαρά του? Αν δεν είναι βάντα αυτή, ποιανού είναι? Ποια είναι βάντα? Πάμε στη γραμμή και θα πω κι άλλα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλά είστε? Καλά φίλε, καλά εσύ? Καλά κι εγώ, δόξα τω Θεώ. Βοήθα λίγο, ποιος είσαι? Πάντα με ψάχνετε και δεν μπορείτε να με βρείτε. Ο Μαρίνος είσαι? Α, μπράβο. Γεια σου ρε Μαρίνο. Αλεξανδρούπολη. Ναι. Γεια σου ρε Μαρίνο. Λοιπόν, με πρόλαβες εσύ, τα είπες σχεδόν όλα τώρα για το γήπεδο. Εγώ ρε παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω το εξής, ότι συνέχεια γίνονται τελικοί εκεί κάτω στο ΆΚΑ. Δηλαδή 30 χρόνια εκεί. Δεν είναι μόνο το θέμα, ας πούμε, το ποδοσφαιρικό, είναι και το οικονομικό, εγώ θα σου πω. Γιατί να μην το κάνουν σε μια πόλη, τώρα που υπάρχει κρίση οικονομική, να πάνε οι φιλάθλοι να ξοδέψουν χρήματα, να ανασάνει αυτή η πόλη λίγο οικονομικά, όλα και στην Αθήνα. Λοιπόν, τώρα άμα πάμε στο ποδοσφαιρικό, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι ευνοείται η ΑΕΚ, εννοείται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή και μόνο που θα πάει ομάδα σε άλλο γήπεδο, μόνο που θα μετακινηθεί, είναι ένα μείον ρε φίλε. Γιατί καταρχήν το κλίμα είναι διαφορετικό, εγώ θα σου πω. Μπορεί να επηρεάζει το κλίμα της Αττικής. Μπορεί να χρειάζεται ο άνθρωπος 2-3-4 μέρες να προσαρμοστεί. Όχι σου λέω για το γήπεδο. Λοιπόν, εννοείται ότι το άδειο γήπεδο ευνοεί τους αξίδες. Και γενικά είναι όλο το παιχνίδι, ας πούμε, κάπως στημένο. Σαν να θέλουν να δώσουν ένα τίτλο τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό γίνεται μόνιμα. Το έχουμε συνηθίσει. Η ΑΕΚ σε αυτό το μάτς, για να καταλάβεις, γι' αυτό πήγε και ο Γατούρης 2-3 φορές στον Περέιρα στην ΕΠΟ και είχε συχνές επαφές τελευταία. Εντάξει, και θα σου πω που αποσκοπεί όλο αυτό, γιατί χαμπάρι δεν την παίρνετε μερικοί. Προσπαθεί να σώσει τη φετινή χρονιά. Η ΑΕΚ αν δεν κατακτήσει το κύπελο φέτος, χάνεται. Κατά κάποιο τρόπο. Χάνεται πώς? Από θέμα πρεστής. Από θέμα ότι δεν πέτυχε μισό στόχο της. Από θέμα ότι έπαιξε άσχημο ποδόσφαιρο και τερμάτισε από τον πολύ καλύτερο και ποιοτικότερο ΠΑΟΚ
τουλάχιστον 20 βαθμούς και, και παραπάνω κάτω από το πρωτοπόρο. Ναι. Με καταλαβαίνεις. Σωστό, σωστό. Τι γίνεται τώρα όμως σε αυτή την περίπτωση. Βλέπεις ο Γατούλης κάθε 3 και 5 τις τελευταίες 10 μέρες είναι στην ΕΠΟ με τον Περέιρα. Έχουμε αποσυντονιστεί και επικεντρωθεί όλοι το βλέμμα μας και το ενδιαφέρον μας στο ότι δεν θα υπάρχει κόσμος και κανείς δεν μιλάει για το ποιος θα σφυρίξει. Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Οι μέρες φτάνουνε. Ξημερώνει Τετάρτη, Ζάχου. Πέμπτη, Παρασκευή. Sorry, ήμουν έξω και δεν άκουγα τίποτα. Τρεις μέρες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο παίζεις. Ναι. Όλοι μιλάνε για τις προσκλήσεις 120 που θέλει 60. Κανείς δεν μιλάει για το ποιος θα σφυρίξει. Γιατί όταν σφύριξε ξένος διαιτητής μέσα στο ΆΚΑ, με έσφαξε εμένα μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Στο 0-1 μου βγάζει δεύτερη κόκκινη στο Ζαμπά. Ανύπαρκτη. Δεύτερη κίτρινη και τότε είναι κόκκινη. Αν θυμάσαι καλά. Και δεν βγάζει στο Λιβάγια. Στο 21 δεν βγάζει στο Λιβάγια κάρτα που πάει να χώσει μπουκέτο στο Ζαμπά, νομίζω. Και ούτε καν κίτρινη και τον αφήνει έτσι. Ο ξένος διαιτητής που όρισε ο Περέιρα, ο οποίος Περέιρα έχει συχνές επαφές τις τελευταίες 10 ημέρες με τον ημιτασιόν δικέφαλο του Νότου, τον Τζάμπα, ο Τζάμπα Ζή, που πήρε 25 χαρτιά και δεν έδωσε μισό φράγκο, δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον Καρέλη, ούτε τον, την τέταρτη αλλαγή του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει. Με τα 25 χαρτιά. Με κατάλαβες? Αλλά πάρτε τη λίγο χαμπάρι και γραμμή και να αντιδράει λίγο ο κόσμος και στα ραδιόφωνα. Να την ψαχουλευτούν λίγο και εμένα μέσα στην ΠΑΕΠΑΟΚ για το ότι έχουν αποπροσανατολίσει όλο τον κόσμο με το ότι θα είναι άδειο το ΆΚΑ και κανείς δεν μιλάει για το ποιος θα σφυρίξει. Και σε αυτά, αυτός που είναι λάτρης του Κασκόλ, με όσους είναι ψαγμένοι και καταλαβαίνουν τι λέω, είναι μεγάλη γάτα. Είναι πολύ προχώ. Είναι πολύ μπροστά ο Γατούλης σε αυτά, να ξέρεις. Είναι παλιά Ρουσλάνα, να το ξέρεις. Γιατί αυτός δεν δαπανεί χρήματα και το κεφάλαιό του για να κάνει μεταγραφές. Έχει άλλους τρόπους. Είναι αλλιώς μαθημένος να παίρνει τίτλους. Σε θυμίσουν την τριετία του, τη δεκαετία του 90 πώς τα έπαιρνε. Αν τα θυμάστε, με τι διαιτησίες και με τις σφαγές σε όλες τις ομάδες. Ο Γαύρος εποχής ήταν τότε. Να σου πω και κάτι και μετά τώρα λένε, ας πούμε, θέλω να πω και στο Ζάχο δηλαδή, γιατί είπε ο Ζάχος ότι, Ζάχο είπες ότι ας πούμε, ρε παιδί μου θέλετε να αποδείξετε ότι είναι παντελονάτη και το λέτε και το λέτε. Δεν το λέμε εμείς ότι, ρε παιδί μου τώρα εγώ τώρα να σου πω τη γνώμη μου. Ο Μαρίνος είναι έτσι, από τη φωνή το γνώμη. Έλα Μαρίνο. Κοίταξε, μπορεί ας πούμε κάποιες μικροεύνοιες να έχει και η ομάδα δική μου, μικροεύνοιες όμως, πρόσεξε τώρα, που όλες οι μεγάλες ομάδες παίρνουν, αλλά δεν ήταν εκείνο που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αν εννοείς διαιτητικά, ναι, το είπα, αυτό το είπα. Και εγώ το είπα. Μιλάμε τώρα ότι θυμάσαι τώρα ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα από τη μέση τη σεζόν και είχε τερματίσει 30 πόντους. Ο Ολυμπιακός, ειδικά τις δύο τις πρώτες χρονιές του Κόκαλη, περνούσε στεγνό καθάρισμα, όπως λέτε. Τις πρώτες δύο τρεις χρονιές. Λοιπόν, εγώ νομίζω άλλο αυτό και άλλο αυτό που λες, αυτό και εγώ το είπα. Ότι η διαιτητική εύνοια του Ολυμπιακού δεν είχε ο ΠΑΟΚ. Αλλά όλα τα άλλα, τα υπόλοιπα παρελκόμενα τα είχε. Εντάξει, για να μην λέμε. Η άποψή μου είναι τουλάχιστον εσείς μπορεί να διαφωνείτε. Εντάξει. Κοίταξε, δεν νομίζω εγώ στον ίδιο βαθμό. Ναι, έτσι, ωραία. Αυτό έχω να πω. Ωραία. Και εντάξει, να σημειώσω και κάτι άλλο μου για αυτό που τέλος πάντων που υπόθηκε για το αυτό, για το Σαββίδι και το πιστόλι και όλα αυτά. Ρε παιδιά, λίγο σοβαροί να είμαστε. Δηλαδή τώρα έγινε μια σκηνή, πήρε ένας μια φωτογραφία, έτσι, και γράφανε τώρα εφημερίες, μπήκε με το πιστόλι μέσα. Όταν μπαίνω εγώ με το πιστόλι μέσα, το έχω το πιστόλι στα χέρια μου, δεν το έχω στη ζώνη μου για λόγους ασφαλείας. Και στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν όπλα. Οπλοφρούν όμοια οι άνθρωποι για λόγους ασφαλείας. Ήταν λάθος του. Έτσι. Ήταν λάθος του και το πλήρωσε. Ότι ήταν λάθος του. Γιατί και εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες. Κοίταξε. Αλλά δεν μπαίνεις, έστω και με αυτό δεν μπαίνεις εκεί την ώρα. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Και αυτός που τον πληρώνεις και τον έχεις, φίλε, την ασφάλειά σου, πάρ τον αγκαλιά, ρε Καρδάση. 6 μέτρα είσαι, Παναθεμάς. Πάρ τον αγκαλιά τον Ιβάν Αρώνα. Πάρ τον αγκαλιά και βγάλ τον. Πάρ τον, πες αγαπώ, σε εκτιμώ, πρόεδρε, να κάνουμε κακό στην ομάδα. Ναι, σωστό. Αλλά τώρα είναι δύσκολο και αυτό, έτσι. Εντάξει, γιατί εμείς το λέμε τώρα από την απέξω, αλλά εκείνη τη στιγμή που είναι τρελαμένος ο άλλος που έχει βάλει 120 εκατομμύρια για να κάνει ομάδα και βλέπει να τον κλέβουν. Μέσα στο σπίτι του να τον κλέβουν. Ακριβώς σου λέω. Μπαίνει μέσα, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Ναι, αλλά είναι λάθος. Αν μπορούσε ένα παλτό μακρύ.
Δεν θα γινόταν τίποτα ούτε είναι, κάτι. Είναι σφάλμα του. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά. Να σε καλά, Μαρινό. Καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Ρε Μαρινό, γεια σου. Υπάρχει άλλη μια γραμμή. Okay. Ωραία, πάρουμε και το φίλο. Μην τηλεφωνείτε άλλη, να κάνουμε και το διάλειμμα. Να πω κι εγώ έτσι ένα-δύο okay. πραγματάκια που θέλω. Ωραία, πάμε στο φίλο. Πάμε. Yeah. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Αληθώς ο Κύριος. Και στον Τάσο και στον Ζάχο, υγεία σας δεν είστε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σήμερα ναι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Τι εννοείτε? Δεν ξέρουμε όλοι, θα σας πω παιδιά, ναι. όλη η προπαγάνδα που έγινε και όλος ο προφυλακισμός μέσα από τα μέσα ενημέρωσης mm-hmm. εις βάρος αυτού του ανθρώπου ήταν μία, δηλαδή η μύγα έγινε ναι, καμήλα, ναι. η φωτογραφία δηλαδή έγινε Άγινε. Δικαστήρια, χαρτιά, ξανά νόμος, αλλαγές, το ένα το άλλο έφτασε παντού, παίζαν όλες οι τηλεοράσεις ναι. σε αυτό, αλλά αυτός ο άνθρωπος, επειδή το είπα σε πολλές εκπομπές, θα το πω και σας για άλλη μια φορά. Ο Μοσχοβίτης είσαι, Ναι, μπορεί μου, εγώ είμαι τόσο. Γεια σου, Μοσχοβίτη. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Και λέω λοιπόν ότι δεν ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος κουβαλάει μια κουλτούρα, μια νοοτροπία της πρώτης γενιάς, που σημαίνει, το είπα πολλές φορές δεν το καταλάβανε, θα το πω απλά να το καταλάβω, που σημαίνει, οι άνθρωποι, γιατί είμαι γόνος εγώ πρώτης γενιάς, έτσι, πατέρας μου από τα τρίτα. Λοιπόν, όταν λένε κάτι, είναι πραγματικά λόγος αδαμάντινος και απρόσκλητος. Όταν έχουν τη δύναμη και πας να το κάνεις στα πεσιά, θα σε καταπιεί. Δεν γλιτώνεις στο πέρασμα του χρόνου, θα σε καταπιεί. Mm. Βγήκε και αυτοτιμωρήθηκε με την έννοια πια. Του δώσα συγχωροχάρη, του είπαν, λέω και εγώ θα κάνω τα τρία χρόνια της τιμωρίας. Αυτό, όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί, είναι μια ταφόπλακα πάνω σε αυτούς τους νόμους που εφαρμόζουν μία νύχτα και την άλλη μέρα, τους εφαρμόζουν την άλλη μέρα, τους ξαναβγάζουν. Άρα λοιπόν να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Για ότι έφταιγε ο Ιβάν και τα λοιπά. Όχι, φίλε. Το κλέψανε. Ωραία. Τέλος. Ωραία. Το κλέψανε αυτό. Τέλος. Και από μια ομάδα που τους είχε πατήσει κυριολεκτικά αγωνιστικά, μιλάω πάντα, μέσα στις γραμμές του γηπέδου. Κλείνε το κεφάλαιο. Ένα, για το πρόγραμμα Ζάχο. Ναι, ναι, τελείωσε. Τελείωσε. Να μην σε διακόψω, γιατί ναι. εγώ διαφωνώ σε αυτά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Πάμε. Θα διαφωνείς, Ζάχο μου, εντάξει, δικαίωμά σου είναι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ όμως λέω αλήθειες, λέω αλήθειες πέρα για πέρα. Όχι, όχι. Το τελευταίο τώρα λες ότι το πάτησε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ στο συγκεκριμένο μάτσο το 0-0, λες. Την πάτησε ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Λέω, είπα σε διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό κατάλαβα. Σε όλη τη χρονιά. Α, αυτό κατάλαβα. Σε εκείνο το παιχνίδι δεν την πατήσαμε. Ήμασταν ελαφρώς καλύτερα, αλλά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Στο συγκεκριμένο είναι έτσι. Εγώ είπα για τη διάρκεια. Νόμιζα είπες για το συγκεκριμένο μάτς. Για λέω και εγώ γιατί το βλέπα. Εντάξει. Επίσης, ναι. για το Ζάχο, γιατί ακούω ότι λένε για το Παντελονάτο και τα λοιπά, εγώ θα σου πω μια κουβέντα. Ένα να τρέξει το παρελθόν, σπάνια θα βρεις μια τέτοια πορεία από οποιοδήποτε πρωτάθλημα του κόσμου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο έως απίθανο να ξαναγίνει. Και αν γίνει εδώ στην Ελλάδα, θα γίνει πάλι την ίδια ομάδα, mm-hmm. να θυμάστε τα λόγια μου. Ναι. Λοιπόν, αν θα γίνει, θεωρώ, σας είπα, σχεδόν απίθανο. Ωραία. Λοιπόν, έχει δικαίωμα κάθε οπαδός ΠΑΟΞής, και ο κάθε mm-hmm. φίλαθλος, κυριολεκτικά ο δέντρος που αγαπάει το ποδόσφαιρο, να το χαίρεται. Λοιπόν, και να λέει και μια κουβέντα παραπάνω έστω εκ παραδρομής. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να παρεξηγείται. Όμως, ούτε σπήλωσα ποτέ ως οπαδός του ΠΑΟΚ, ούτε τον Ηρακλή, ούτε τον Άρη, καμία ομάδα. Ακόμα και αυτούς εκεί κάτω που έζησα 30 χρόνια στο χωριό το μεγάλο, mm-hmm. δεν τους σπήλωσα. Mm-hmm. Σπήλωσα όμως την νοοτροπία, γόρι μου, mm-hmm. και αυτή την αληθεία κυριολεκτικά. Επομένως, εγώ ως ΠΑΟΞής, και καλά είπε και το τόνισε για το θέμα της διατησίας, πρέπει να έχουν τα μάτια τους 114, διότι όπως το είπες προηγουμένως, δεν θα πω εγώ τη λέξη, την είπες εσύ, λοιπόν, όπως το είπες έτσι, ο άνθρωπος έμαθε από το κάτω από το τραπέζι να βαράει, κάτω από τη μέση να βαράει χτυπήματα, δεν μπορείς τα ίσια. Και ξέρεις να σου πω την κουβέντα ο Ιβάνος Σαββίδης μετά από όλα αυτά που γίνανε εκείνο το διάστημα. Θα σας το πω ποντιακά και θα σας το ψηφίσω αν το καταλάβετε. Αν να ράεις, αυκά να κρούς, θα τρώγωσε. Πάνω να πηδάς, κάτω να χτυπιέσαι, θα σε πάω. Ωραία. Αυτό το μήνυμα του. Ωραία. Να σε καλά, καλά ρε Μοσχοβίτη. Να σε καλά. Γεια σου, πάλι. Ωραίος. Καλό βράδυ. Ωραία. Εδώ να μην, επειδή αυτή τη συζήτηση την κάναμε τώρα, είμαστε 8 μήνες τάσο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. 8-9 μήνες. Την έχουμε κάνει πολλές φορές. Μην παίρνετε. Καλά ρεση. Ρε Ξάνθια. Είναι δυνατόν να με παίρνει την ώρα που κάνω εκπομπή, ρε. Προς Θεού δηλαδή. Επίτηδες. Επειδή άκουσε αλήθειες εχθές. Σε εκδικείτε. Ναι, να με εκδικείτε. Αυτή άμα ακούει αλήθεια δεν αντέχει. Αντιλαμβάνεται ότι λέμε την αλήθεια, αλλά ναι. δεν το δέχεται ο οργανισμός της. Ας, εντάξει, γέρο το καψούρα. Το είπα κι εγώ.
θα με δέχνει εμένα τώρα. Εντάξει, δεν καταλάβαμε. Δεν κατάλαβα κόμπες για ποια λέμε. Λοιπόν, όχι. Επειδή αυτή τη συζήτηση. Να είσαι καλά, Αναστασία. Πού να σου να μου χαθεί ρουφιάνε, καρφί, μπετονόκαρφο. Λοιπόν, λέω ότι αυτή τη συζήτηση 9 μήνες τώρα την έχουμε κάνει πολλές φορές. Και επειδή ακούμε. Το είπε και ο Τάσος προηγουμένως. Δεν σε κλέψαν τίποτα. Έκανε λάθος και το πλήρωσε. Δεν γινόταν να μην τιμωρηθεί με αυτό το πράγμα. Δεν γινόταν, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Εγώ είπα ότι είναι λάθος του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Γιατί από τον παρορμητισμό του και την τρέλα του και την αγανάκτηση μπήκε μέσα. Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι υπήρξε ένα ολοκάθαρο γκολ. Ωραία. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Ούτε έχει να κάνει με το ότι δεν ξεκίνησε ένα μάτς στο οποίο ο ΠΑΟ κτήθηκε με 0-3 από τον Ολυμπιακό. Ωραία. Και έχασε άλλο ένα παιχνίδι. Πάμε συνέχεια στο ίδιο. Με κάνει τώρα και μετά το παίρνει. Δηλαδή... Όχι, έτσι όπως το είπε, είναι σαν να δέχτηκα ότι εγώ είναι μόνο σφάλμα του Σαββίδη. Ναι. Εγώ είπα ότι είσαι καλός. Το κλέψαν το πρωτάθλημα, αλλά έχει και ο ΠΑΟ τα λάθη. Ωραία. Είσαι καλό. Φαίνεται με τα χρόνια. Είδε 8 χρόνια εδώ πέρα έχει ανέβει σκάλε στο. 8 μήνες εδώ. 8, όχι, 8 χρόνια είσαι ήδη εδώ. 8 μήνες κάνουμε μαζί. Λέω ναι, έχεις ανέβει level σε ένα παιχνίδι που ανεβαίνει σκάλες, έχεις φτάσει στο ανώτατο μου το επίπεδο. Σιγά, σε αυτό, ναι. Ότι με αναγκάζει να πω τώρα πράγματα που θα μου πεις μετά. Αν το πω, θα μου πεις καλά, ρε, τι είσαι εσύ, ας πούμε, ο δικηγόρος της ΑΕΚ. Συγγνώμη. Και την ΑΕΚ βάλατε 2 μέτρα offside, δεν την είδα να μπει κανένα στο γήπεδο. Εντάξει. Λοιπόν, άρα έκανε λάθος, δεν γινόταν να μην. Ακόμη και δίκιο να έχει, που εγώ λέω ότι δεν έχει. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο. Για το πέναλτι και την κόκκινη πριν το offside δεν το λες. Ωραία, ωραία. Σιγά μην το έλεγες. Ωραία. Και πάλι εγώ θα σου πω, μην με κάθεσαι να το βάλω πάλι το βίντεο. Για το κόρνερ που κερδίζει και βάζει γκολ ο Βαρέλα προέρχεται από επιθετικό φάουλ που γίνεται στο Γαλανόπουλο. Εντάξει, άμα το πάμε έτσι. Δεν υπάρχει κανένα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει. Ευτυχώς υπάρχει εικόνα. Ευτυχώς. Λοιπόν, άρα λέω. Είναι δική του κρίση. Ωραία, εντάξει. Όχι, δεν είναι δική του. Άμα τη βάλω τη φάση, δεν είναι δική του κρίση. Έχει βάλει κίτρινα γυαλιά και το βλέπει. Α, κοίτα, κάτσε να τα δω. Δεν είναι κίτρινα. Είναι κόκκινα, το ίδιο είναι. Άσπρα είναι. Λοιπόν, άρα λέω. Με κάνεις ας πούμε και γίνομαι εδώ δικηγόρος ΣΑΕΚ που δεν το θέλω γιατί δεν έχω και με την ΑΕΚ καλές σχέσεις. Λίγο του Ολυμπιακού και εσύ σου τον Ηράκλειο. Εσύ σου τη πόλεως εδώ πέρα. Δεν γίνεται να μην σχολιάσω. Είχαν δίκιο τα παιδιά τότε. Ποια παιδιά. Ηρακλειδής. Ωραία, μπράβο, δεν πειράζει. Είχα δίκιο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά βλέπω πάει. Δεν γίνεται. Κάμερα, θα βάλω κάμερα ή θα βάλω εδώ πέρα μεγαμπάιτ. Θα βάλω μεγαμπάιτ. Και θα βάλω πώς κάνεις εδώ πέρα, πώς έκανες από το Facebook live μετάδοση. Ναι, μετάδοση. Ναι, δεν χρειάζεται να βάζεις μεγαμπάιτ. Έχει WiFi εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Εντάξει και αυτό. Άντε, θέλω να κάνουμε το διάλειμμα. Δεν είπα, ρε φίλε. Εντάξει, θα το κόψουμε τώρα εδώ γιατί θέλω να πω 2-3 πραγματάκια για τον Άρη. Δεν μας απάντησε. Ο φίλος ο Θανάσης σήμερα δεν μπορεί. Στέλνει 19 μηνύματα κάθε μέρα. Ναι, σήμερα πραγματικά. Σήμερα την έπληξε ο Θανάσης. Ο Θανάσης σήμερα πραγματικά γιατί μου το έγραψε από χθες δεν θα μπορέσει να δει. Λέει και ζητούσα πού μπορώ να την βρω την εκπομπή, λέει. Λοιπόν, καλή. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πω και εγώ 2-3 πραγματάκια για τον Άρη. Έχει γραμμές δώσει... πάλι, έτσι. Έχει, ναι, ανοιχτές θα είναι οι γραμμές. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Έχει κάποιες δηλώσεις του κ. Καρυπίδη, είπε κάποια πράγματα. Αυτά. Λοιπόν, Βασίλη, επί το έργο. Και επειδή ό,τι λέει το παρατάς, σε παρατάει και αυτό, έτσι. Κανόνα ζωή αυτό. Αν αφήσει τη δουλειά, σε αφήνει και η δουλειά. Σωστότατο. Σωστότατο. Ξεκινάμε με πορκή το ψητοπολείο. Το οποίο ψητοπολείο Πορκίτο, να το ευχαριστήσουμε έτσι. Σου πω, γιατί... θα σου πω, Θανάση, μετά το Πορκίτο, θα σου πω εγώ τι ρώτησα. Σου πω εγώ, Θανασάκη, μου τι ρώτησα. Κάνε λίγο υπομονή να διαβάσουμε. Λοιπόν, το Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Πάστε κόρη του Αντώνη, έτσι. Με το. Πω, τι πετονόκαρφο είσαι, εσύ. Πω. Στην κατοχή πρέπει να σου αυτό με τις κουκούλες που έδειχναν έτσι αυτός έτσι. Πού είναι να. Είχα τις αποθήκες με τα λάδια. Ο γερολαδάς. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά για χειροποίητες νοσημείες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέντες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαμπ μένου με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραούλη και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνση του Πορκίτο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone, από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας παραγγελία φυσικά από το smartphone σας ή από το αν έχετε iPhone, παίρνετε 10% έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας. Δεν είναι και λίγο. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό που είπα. Θανάση. Αθανάση. Κάτσε να δω. Είπα ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες έστειλες μηνύματα εδώ στο Ζάχο, στο ένα τάλο. Σήμερα, ρε παιδί μου, που σου την είπα, δεν έστειλες. Αλλά μάλλον δεν θα άκουγες, γιατί δεν νομίζω να άκουγες και να μην έκανες
παρέμβαση. Αυτό λοιπόν που είπα είναι ότι χθες έστειλες ένα μήνυμα που έλεγες ότι σκάμε που δεν σκάτε. Αυτό ο τέτοιος πρέπει να κάτσει να δω, να το επιβεβαιώσει. Ναι, νομίζω. Αυτός πρέπει να το πει. Ναι. Σκάνε που δεν σκάμε. Ναι. Έτσι σου έστειλε. Πολύ, πολύ μπαμ και μπουμ. Και είναι και ο φίλος, περίμενε γιατί θα πεις εσύ γι' αυτό, και είναι ο φίλος που μου στέλνει την. Γιατί μου είπες εσύ 15 δύσκολα να πήρε ο Άρης κατά, και όμως είναι έτσι. Mm. 8 υπέρ, 15 κατά έχει ο Άρης. Mm. Είναι η ομάδα που τη σφίριξαν περισσότερα πέναλτι. Κατά. Λοιπόν, 13 έχει ο Λιβαδιακός κατά, 12 ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ που είναι στα κατά. 11. Σας φύριξαν 11 κατά εσάς. 11, βέβαια. Λίγο δύσκολο. Τώρα αρχίζω να αμφιβάλλω ότι είναι σωστή. Ναι. 11 σφύριξαν τον ΠΑΟΚ κατά. Έλα, αυτά τα φτιάχνουν δικοί σου τώρα. Τέτοιες, αυτά είστε μανούλες. Καλά, ρε, 11 λέει. Μανούλες είστε. Τι είναι, φτιαχτό. Τι είναι. Ξένο site είναι αυτό. Άσε το ξένο site. Ξένο είναι, δεν βλέπω. Σε κάνω εγώ τώρα site από την Ταϊλάνδια, μα θες τέτοιο. Ναι. Αθανασάκι μου λοιπόν αυτό που έλεγα. Αθανασάκι μου λοιπόν αυτό που έλεγα. Είναι ότι μπες λίγο στο. Ο Νίκος ο Μπουγάτσης νομίζω ότι είναι γνωστότατος Αριανός. Ναι. Έτσι είναι, Θανάση μου. Μπράβο. Μπες λίγο στο ντουβάρι του, στον τοίχο του. Ναι. Και δες στα τελευταία 10 post πόσα έχει ασχοληθεί με τον Άρη και πόσα έχει ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Και θα καταλάβεις ότι δεν ισχύει αυτό που λες. Λοιπόν. Και ότι ισχύει αυτό που έλεγα εγώ. Ότι πραγματικά για τον Άρη. Δεν είναι κακό. Σκάνετε, τι να κάνουμε, φίλε. Ναι. Σκάσατε. Λοιπόν. Μπαίνω λίγο. Να πάρω και το κύπελο τώρα του. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από το All About Aris. Mm. Έδωσε ο πρόεδρος μία συνέντευξη. Κάτσε να δω. Καλά το είχα διαβάσει. Στον Καζέτα έδωσε. Δεν κατάλαβα. Λογικό. Λογικό να το δώσει στον Καζέτα τη συνέντευξη, πού θα τη δώσει. Πού ήθελε να. Σε όλου δίνει. Πού δεν έδωσε. Εδώ δίνει στο Μετρόπολη, ρε φίλε. Λάθο του για μένα. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λοιπόν. Και το Μετρόπολη τι είναι. Τι είναι το Μετρόπολη, σαν τον Καζέτα εννοεί. Ξέρω κάτι. Καραπαπάδε βγάζει εκεί στον αέρα. Κάτι. Α, καλά το. Ναι. Παράπονο είτε ο Πάοκ ή Παοξίδε από το Μετρόπολη. Τι. Έχετε παράπονο ή Παοξίδε από το Μετρόπολη. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Σε τη στιγμή που πήραμε το προτάσμα και δεν είμαστε εξαρτημένοι από κανέναν. Σωστά. Λοιπόν, λέει. Εδώ ο τίτλος που είναι και στο All About Aris, Καρυπίδης. Θέλω ένα τίτλο και να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο. Να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ευχαριστημένος ο πρόεδρος από τη φετινή προσέλευση στο γήπεδο. Σίγουρα μπορούσε και περισσότερο. Αυτό είναι σωστό. Να μην διαβάσω. Η φετινή χρονιά αφήνει αποθυμένο. Ασφαλώς στην πορεία της σεζόν ένιωθα ότι θα φτάσουμε στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Ήταν μεγάλη απογοήτευση, το ήθελα πολύ. Αισθανόμουν ότι η ομάδα μπορούσε να το πετύχει. Νομίζω ότι εδώ πιάνει λίγο και τον παλμό του κόσμου που είναι το μεγάλο πλήν της φετινής χρονιάς. Ο αποκλεισμός του Άρη από τον Εργοτέλη, έτσι, με το σκορ να είναι 3-0 στο 60, τον Εργοτέλη, έτσι. Ότι καμιά ομάδα έστω να πεις από αυτή που ανέβηκε ή η δεύτερη. Ποιος ήταν αυτά, εντάξει. Δεν το πίστευα αυτό, 3-0 στο 60. Δηλαδή, στεναχωριόσουν, πιστεύω. Δεν στεναχωριόμουν, φίλε. Αλλά πραγματικά, αν δεν το έβλεπα. Ναι, δηλαδή, αν σου το έλεγε κάποιο, κάνει 3-0 ο Άρης. Αν μου έστειλε τώρα, επειδή είμαι ο πιο κολλητός Παοξής. Ναι, θα πεις πλάκα. Φίλος μου, ναι. Δεν λέω άντρε. Δεν είσαι και πολύ άδικο. Ποιος είναι ο στόχος της επόμενης χρονιάς, εδώ είναι η ερώτηση. Θέλω ένα τίτλο. Ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές αυτήν την τετραετία. Ένιωσα έντονη αμφισβήτηση και αυτή διατηρείται, λέει. Ναι, αυτό είναι γεγονός ότι τώρα μεγάλο μικρό μέρος έχει κρατάει πισίνη με τον κύριο Καρυπίδη. Για να είμαι ειλικρινής, με κούρασε κυρίως η κακοπροαίρετη κριτική και διαβάζω κάθε μέρα. Η ομάδα πρέπει να πάρει ένα τίτλο και δεύτερον να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο βάσει ασφαλώς της δυναμικής που έχει ο σύλλογος. Αυτή είναι η προϋπόθεση επιτυχίας. Αυτό ήταν το βασικό στοίχημά μας για φέτος. Δεν το πετύχαμε. Καμιά ομάδα δεν προόδευσε στο σημείο που μπορούσε με τη χρηματοδότηση ενός ανθρώπου. Περιμένω από τους φίλους της ομάδας να υποστηρίξουν πιο έντονα στην επόμενη χρονιά. Διαφωνώ εγώ εδώ πέρα σε κάποια που λέει ο πρόεδρος. Όπως. Πώς δεν μπορεί με την χρηματοδότηση του ενός να πετύχει. Δίπλα σου είναι το παράδειγμα. Δίπλα σου είναι. Ότι δεν μπορείς εσύ φυσικά να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο και ο ίδιος το λες εσύ και αυτό σε τιμάει βέβαια. Αλλά όχι με την. Εκτός αν έχει μεταφερθεί λάθος. Εντάξει. Προφανώς είναι διαφορετικά τα μεγέθη τα οικονομικά. Μα αυτό λέω. Μα δεν είπε ο άνθρωπος ότι εγώ μπορώ να κάνω τον Άρη πρωταθλητή, τουλάχιστον. Και άμα το κάνει, μπορεί να είναι αλλά στυλ Λέστερ. Εμείς λέμε να μπορεί ο Άρης τουλάχιστον, να μην λέω κάθε χρόνο, να μπει στη διεκδίκηση των τίτλων. Αυτό με τα οικονομικά του κυρίου Καρυπίδη δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Και το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Αλλά εδώ τώρα αυτό που λέει.
καμιά ομάδα δεν πρόδευσε στο σημείο που μπορούσε με τη χρηματοδότηση ενός ανθρώπου είναι λάθος. Χριστιαν, εγώ ξέρω το αντιλαμβάνομαι. Ότι λέει, ναι, γι' αυτό είπε ότι δεν καταφέραμε να γυρίσουμε τον κόσμο στο. Ναι, αυτό, αυτό ήταν το δεύτερο που θα και θα ακούσω και την άποψή σου. Ναι. Προφανώς, γιατί τα 9.000 μέσο όρο που έχει ο Άρης, 9 πόσο κάπου εκεί τέλος πάντων, μπορούσε να έχει περισσότερο. Αυτό ναι. Αυτό σωστό. Αλλά γιατί το λέει, έτσι κλείνει. Περιμένω από τους φίλους της ομάδας να υποστηρίξουν πιο έντονα την ομάδα την επόμενη χρονιά. Το πιο έντονα, το πιο έντονα πρέπει να δει και ο Αριανός και κάτι πιο έντονο και στο αγωνιστικό επίπεδο. Εντάξει. Καλό. Είναι αυτό που λέω, Τάσο. Mm. Είναι αυτό που λέω ότι. Καλή η Ευρώπη, αλλά το καταλαβαίνει, βασικά αυτό εννοεί, θέλω να πιστεύω, ότι βγαίνοντας η Ευρώπη και του χρόνου και την πιο άλλη χρονιά, εντάξει, δεν αρκεί πλέον αυτό. Κατάλαβες. Δεν αρκεί πλέον αυτό. Μια μικρή παρένθεση εδώ, ναι. Σε αυτό που λες. Για μένα είναι επιτυχία ότι πέτυχες το στόχο σου. Για φέτος ήταν. Να πας στην Ευρώπη. Ναι. Αλλά για να ολοκληρωθεί 100% αυτός ο στόχος. Πρέπει να μπεις ομίλους. Να μπεις ομίλους. Ναι. Καλά, αυτό βέβαια. Και για λόγους πιο πολύ και για λόγους πρεστής. Φυσικά. Και για λόγους ψυχολογίας, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Ωραία. Εγώ είναι... για να σου ολοκληρώσω. Για να σου ολοκληρώσω. Είναι... Συγγνώμη λίγο. Ωραία, πες το. Κράτα θες να πεις. Ναι. Είναι δύο φορές η είσοδος στους ομίλους. Ναι. Δύο φορές. Κάτω υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Ναι. Η χορηγία που πήρες από την κρατική ΕΡΤ. Χορηγία, κράτα το. Αυτό είναι ωραίο γιατί θα το χρειαστούμε στο μέλλον. Εντάξει, ναι, έγινε. Ναι. Πες αυτό που θες να πεις και να πούμε για το άρθρο που ακούστηκε. Όχι, δεν θα πω. Εγώ, αν δεν κλείσει, δεν θα πω τίποτα. Λοιπόν, εγώ λέω. Για να σου το πω πάνω σε αυτό που λες. Λέω. Γιατί λες και σωστά ότι πρέπει να μπει στο μέλλον. Για να ανακληρωθεί η χρονιά. Φυσικά. Γιατί μπορεί να πει. Αλλά εγώ να σου πω ένα βήμα πιο κάτω. Να σου πω ότι μπαίνει στου ομίλου. Και του χρόνου παίζει ο Άρης ξανά Ευρώπη. Ξαναμπαίνει στου ομίλου. Το πιο καλύτερο σενάριο. Και την τρίτη χρονιά. Πάλι Ευρώπη και ξαναμπαίνει στους ομίλους. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο σενάριο από αυτό. Τι να σου πω καλύτερο, έτσι. Δεν είναι αρκετό. Κατάλαβες. Πρέπει να έρθει τίτλος. Δεν είναι αρκετό. Και το λέει και πιο πάνω και ο ίδιος. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Καλά αυτά. Όντως, στο σωστό δρόμο, αλλά. Παρενθεσούλα. Ναι, παρενθεσούλα. Το επιτρέπεις. Ναι. Τι σε επιτρέπω, συζήτηση κάνουμε. Λοιπόν, ναι, θα πάρουμε, ναι, πάρουμε την γραφή. Για να έρθει τίτλος. Ναι. Έχει κάνει καλή ομάδα ο Άρης. Ναι, κύπελο. Κρατάς, αν κρατήσει το. Θα περιμένω να δω. Δεν, ναι, μπορώ να μιλήσω τώρα. Περιμένουμε. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ναι. Θα κρατήσει τον κορμό σου. Γιατί άμα σε φύγει ένα Γκαρσία το καλοκαίρι, έχει πρόβλημα. Θα φάνει. Άμα πουλήσει ένα Βέλεθ, έρθει ένα και σε δώσει δύο χαρτιά. Σωστά, και το... σωστό αυτό. Έχει θέμα. Σωστό. Γιατί μπορεί να είναι καλύτερο από το Βέλεθ, αλλά το ξέρει. Ναι. Όχι. Πρέπει να το δει. Όχι. Μπράβο. Και τι ζητά, με λίγα λόγια. Ζητά του χρόνου. Ναι. Ένα τίτλο που καλά κάνεις και το ζητάς. Έχεις δικαίωμα να το ζητήσεις. Ναι. Έτσι. Είναι 50 χρόνια κλείνω το χρόνο. Δεν είναι. Αγόρι μου, καλά κάνεις και το ζητάς. Έτσι πρέπει να σκεφτεί το πάδος. Έτσι, ναι. Έτσι πρέπει να σκεφτεί το πάδος. Εγώ δεν έλεγα με τον Ολυμπιακό Παντοκρατορία θέλω πρωτάθλημα. Τον, ναι, Ολυμπιακό κυνηγάω. Έχεις, ναι, δικαίωμα να το πεις. Έτσι είναι ο πάδος. Καλά κάνεις. Έτσι πρέπει να είναι για μένα. Αλλά τι ζητάτε στην ουσία. Ναι. Ζητάτε τρίτη χρονιά να μην πάρει τίτλο Ολυμπιακός. Γιατί εννοείς θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα του χρόνου. Άλλο λέω. Τι? Άλλο θα σου πω. Ναι. Τρίτη χρονιά, για να πάρει ο Άρης ή πρωτάθλημα ή κύπελο, πρέπει ή ο Ολυμπιακός να μην πάρει τρίτη χρονιά τίτλο ή να μην πάρει τίτλο ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ναι. Αυτό ζητάς. Ναι. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό για τον χρόνο λες, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια, αν δεις τώρα. Δεν θα σου πάω στο ρόστερ. Δεν έχει, ναι, τεράστια διαφορά το ρόστερ αγωνιστικά του Άρη τώρα με τις μεταγραφές που έγινε, ναι, από του ΣΑΕΚ. Θα σου πω εγώ. Δεν θα σου πω για το ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Είναι λίγο πιο πάνω ΠΑΟΚ με το Ολυμπιακό. Ναι. Πιστεύω. Ναι. Αλλά από τη ΣΑΕΚ δεν έχει τεράστια διαφορά. Και παικτικά, θα σου πω εγώ, σε μερικά μάτια έπαιξε πολύ καλύτερα από ότι. Εγώ νομίζω ότι ήταν και σχόλιο μου ότι από την ΑΕΚ δεν νομίζω σε ποιότητα να είστε. Αλλά, έτσι νομίζω. Μπορεί να είμαι υπερβολικό. Αλλά αν δει το πόσο στοιχίζει η ΑΕΚ και, ναι, πόσο στοιχίζει εσύ. Είναι παρασάγκας πολύ, ναι, παραπάνω. Δεν αυτό, εντάξει. Ζητάς δηλαδή με λίγα λόγια ένα τίτλο και καλά κάνεις, το επαναλαμβάνω, αλλά δεν πρέπει να πάρει τρίτη χρονιά Ολυμπιακός και, ναι, γιατί να πάρει, καλά θα είναι να μην πάρει. Μου κατάλαβα. Αν με ρωτήσεις τώρα εμένα στα ίσια, εμένα με ρωτήσεις θες Ολυμπιακός ή ο Άρης, πέρα, ναι, από την καζούρα που κάνουμε, ναι, εγώ σου πω Άρης. Συγγνώμη, ρε Τάσο, εντάξει. Αυτό τώρα που λες είναι με την ελληνική πραγματικότητα. Και με αυτή, ναι, τη λογική και εγώ έχω να πάρω 50 δηλαδή. Δηλαδή ποιος είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ δηλαδή, που θα έχουν να πάρουν δύο. Εγώ έχω να πάρω 50. Τι με λες τώρα. Σοβαρά μιλάς. Είναι αυτοί που, ωραία, έχουν, είναι, κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Ωραία ρε φίλε.
Ωραία. Και σε αυτά πάρω... τα 50 χρόνια δεν υπήρχε ο Άρης, δηλαδή μια φορά να ήταν. Πάρω... άσες επενδύσεις. Δεν άξιζε έναν τίτλο, δηλαδή αυτά τα 50 χρόνια. Μπορεί και ούτε να άξιζε. Ούτε πρωτά. Όχι, μπορεί. Μπορεί και να άξιζε. Μπορεί. Θα πω εγώ κάτι άλλο. Με δεν το δικό μπορεί. Σου το σκεπτικό και θα στο ναι. γυρίσω μπούμερα για να μην το ξανάπεις. Ναι, ποιο είναι. Πρέπει να ακολουθήσεις την πεπατημένη του Ολυμπιακού για να πάρεις τίτλο. Εσύ το λες. Έχεις τα χέρια, γιατί το ποτάλημα το κύπελο τι είναι. Γιατί το κύπελο είναι μπορεί να είναι και δύο τυχερές κληρώσεις και σε ένα μάτσα με και τυχερός και χωρίς ομάδα. Όχι, η πεπατημένη του Ολυμπιακού ήταν ομάδες προσκύμενες φιλικά σε αυτόνα που ευνοούνταν και στο κύπελο. Θα σου πω με τον Αστέρα Τρίπολη στο χέρι του Μανιάτη. Και γιατί δεν το πήρε τότε η Τρίπολη αφού δεν ήταν μαζί του. Γιατί το πήρε ο δυνατός, δε φίλε, αυτό σου λέω. Πάμε στη γραμμή, έλα. Πάμε να το συνεχίσουμε μετά. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ντρούλιν, καλησπέρα κύριε Τάσο στην πιο ερωτική πόλη της Νότιας Μακεδονίας. Καλώς το δεύτερο αθλητή Ελλάδος. Τι να κάνουμε, τσούζι πονάει, κουνιούνται οι βάρκες του Πασαλιμάνι, στο λιμάνι του Πασά. Καλέχενα. Θα μας το πεις και αυτό, καλώς ήρθες στο δολάριο, ο έκτος τόλος, τα ξέρουμε αυτά, μας είναι γνωστά. Όχι, έχω ανέβει επίπεδο, δεν ασχολούμαι τόσο μαζί σου, να ξέρεις. Ανέφερες κορμό ρε Τάσο και ξέρεις τι θυμήθηκα, τον κορμό το γλυκό ρε φίλε. Και εγώ τη σοκολάτα ρε φίλε. Μη λες τέτοια πράγματα ρε φίλε στον αέρα. Άμα βάλεις και μπόλικη άχνη από πάνω, άσπρη, ξέρεις από εκείνη την καλή, την άχνη, την ωραία, ξέρεις τι ωραίο γίνεται το κορμό. Τα καλύτερα λουκούμια βγαίνουν στη Σύρο, Συριανά, πάρε ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πειραιώτη. Λοστρόμο Πειραιώτη. Ναυτάκι και Πειραιώτη. Το πιάσα εγώ. Ναι, το πιάσε στο υπονοούμενο, έτσι να μαστιγώνει το δελφινάκι, να καθαρίζει το κατάστρωμα, να το σφουγγαρίζει μάλλον. Ξέρεις, μπουκα πόρτα. Το ξέρεις, μπουκα πόρτα την επέζω με την πλάτη στο καλάδι. Εσύ είσαι ικανός να σηκώσεις και φάρο εξαόροφο στην Καστέλα. Κοίταξε, Καστέλα. Σε έχω ικανό. Ναι, για πολλά, για πολλά. Τα αφεντικό σου ο Μπαρμπασάβας καλά είναι στην υγεία του. Καλά είναι και σας ευχαριστώ πολύ που με κάνατε να περιμένω τόσο στην αναμονή. Ας είναι καλά ο Μεγαλοφρίδης που μας έχει δώσει σύνδεση και τηλέφωνα δωρεάν από τη Βόδα. Ο Μεγαλοφρίδης. Ναι, κάτσε. Ο Μεγαλοφρίδης. Ο Μεγαλοφρίδης, ο Κρυσοκράτης, ο Άγιος άνθρωπος. Γιατί σε παρακαλώ να πούμε. Εντάξει, Μεγαλοφρίδη. Γιατί δεν έχει μεγάλο. Ναι, όχι, μεγάλη την έχει. Μεγάλη το έχει το φρύδι. Ναι, μεγάλο το έχει. Άνα μπράβο. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, έτσι μεταξύ τώρα σοβαρού και αστείου και τυρί και όλα δύο. Δεν μου λέτε. Είδατε που γίνεται ένας, πάντα στην Ιαπωνία που γίνεται το διπερετικό κύπελο που παίζει μια ομάδα από την Ευρώπη, από το Champions League που έχει γίνει πρωταθλήτρια και μια από το κύπελο Λιμπερταδόρες. Που βάζουν τους Ιαπωνέζους μισή κερκίδα με τα κασκόλ της μιας ομάδας ή άλλη μισή κερκίδα με τα άλλα κασκόλ. Γιατί δεν προτείνεται να μην γίνει και κλεισμένο των θυρών και σε ένδειξη καλής φιλίας με την γείτονα χώρα για να σφίξουν οι φιλία μας. Ναι, για να ζήσουμε ειρηνικά. Αυτό δεν ήταν το σκεπτικό. Εδώ να απαντήσω, να γίνει... Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, ο φιναλής να απαντήσει. Ναι, ναι. Ναι, ο φιναλής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες, Ασίσταλα, ποιος τη δίνει την ασίστα εδώ, έχει έτσι. Ποιος τη δίνει, τη δίνει ο Γάσπα, τη δίνει ο Γάσπαρ ή ο Μπουρτζούμης το Σούμποτης και από τη γωνία καλάθη και μέσα. Μην το λέει Σούμποτης, του ξυπνάς άσχημα. Να το πω τον πολίτη με τη μεγάλη μύτη. Μόνο αυτοί κερδίσανε μια φορά στο μπάσκετ με 2-0 ρε φίλε με καλάθη του πολίτη. Αλλά ήταν μικρός ο Τάσος. Όχι, καθόλου μικρός δεν ήταν. Άκου λίγο, οδηγέ. Παρακαλώ, να σου τέτοιο πρωτάθλημα που έχει ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης. Και τέτοιο. Ο Λίρατζης. Είναι η τέταρτη αλλαγή του Βιερίνια. Ο Λίρατζης. Άκουσε με λίγο. Τέτοιο πρωτάθλημα που έχει ο Λίρατζης και ο Μαλεζάς, το Μαλεζάς τον ξέρεις. Έτσι. Δεν έχεις ομοιότητα στα 44 πέτσινα που έχεις. Τέτοιο πρωτάθλημα αίτητο στην Ελλάδα, τα αφεντικό της χώρας. Αίτητο στην Ευρώπη σε 54 πρωταθλήματα. Δεν έχεις ρε φίλε. Θέλω να το παραδεχτείς. Θέλω να το παραδεχτείς. Να το παραδεχτείς. Δεν είναι κακό. Ναι, αλλά δεν το παραδέχεσαι. Τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι ο Κανέλος με το Μακριονίτη πήρανε πρωτάθλημα, βρε. Δεν έχει σημασία.
αυτούς με συγκρίνεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου λες ρε Τάσο. Έλα γορε μου. Γιατί να μην γίνει στο Φίλιππος Αρένα στη Βόρεια Μακεδονία το μάτς και να χωριστούν οι κερκίδες. Απ' τη μια πλευρά οι φίλαδοι να φοράνε κασκόλ του ΠΑΟ και οι άλλοι φίλαδοι να φοράνε κασκόλ της ΑΕΚ. Αυτό... Δεν είναι μία λύση. Γιατί δεν κάνεις μία πρόταση στον χορηγό της Νέας Δημοκρατίας, το αφεντικό σου. Όχι, εγώ να δώσει. Να άλλο θέλω να σου πω. Να δώσει το καλό παράδειγμα. Γιατί έρχονται και εκλογές. Ως αντιπολίτευση να γίνει και χορηγός, να μην είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας χορηγός, ο Ευάγγελος Μαρινάκης, να γίνει και του τελικού, έτσι. Γιατί ο δικός μας, ο Ιβάν Σαβίδης, είναι χορηγός του Super League. Σου ρωτή, από αυτή που είπες για να χωνέψεις, για να χωνέψεις το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Αλλά εμένα μου αρέσει η δουμπιά, ρε φίλε. Δουμπιά. Δουμπιά είναι φανταστική. Ωραίο είναι, και ωραίο. Θέλω να μου πεις και ένα τραγουδιστή που έχει βγάλει πόλη σου ρε Τάσο, γιατί είσαι και περπατημένο παιδί εσύ, ναι. Που είναι από εκείνα τα μέρη. Από Δουμπιά. Κοντά εκεί είναι. Θέλω να μου πεις. Που πήρε και πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τεστ νοημοσύνης έκανε ο ρε Τάσο, στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Παλιός είναι. Αδιάβαστος επιάνω. Α, κάτσε, σε ρωτάω κάτι, είναι παλιός. Δημήτρης Κοντολάζος, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Σε ρωτάω κάτι και δεν μου το λες. Ναι, Δημήτρης Κοντολάζος, λέω. Ναι, δεν με είπες αν είναι παλιός ή αν είναι. Αν είναι σειρά ρέμου, ρε παιδί μου, ας πούμε, ή Χρυσοχοίδη. Σειρά ρέμου. Σειρά ρέμου πήγαινε εκεί στο Σκορδιό επάνω και τον έβλεπες. Ναι, ποιος άλλος πήρε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, ποιος άλλος πήρε βραβείο. Έτσι λίγο πιο παλιός. Ο Τόνης Μπαμπάτσικος. Όχι. Ναι, ο Τόνης Μπαμπάτσικος. Άλλος. Τα παιδιά, τα φιλαράκα, τα καλά. Ο Γιώργος ο Κινούσης, μεγάλος ρε φίλε. Ο Κινούσης. Άνα μπράβο. Κινούσης, ρε. Μη σε πάω και σε πιο παλιά ρε φίλε. Μέχρι κλειώδα να έρθω πήρε τώρα. Εντάξει. Μία ερώτηση ήθελα να σε κάνω. Και μία δώρο. Μπράβο Κατασάκη μου. Μπράβο Κατασάκη. Γιατί σε ακούει και ο Τζάμπολ τώρα στην Νεάπολη. Ο Κωστάκης. Τα φιλιά μου να το στείλεις. Να τον φιλήσεις στα πρωτά, πες έχω έναν εκεί τον οδηγό. Τον έχω και πολύ καιρό να το δω, τον έβλεπα στο προπόλυγο, αλλά έχω πολύ καιρό να το δω τώρα. Να το μηχανάκι. Έκλεισε και ο Νέπε το Πατσαζίδικο. Έκλεισε και ο Νέπε. Έκλεισε και ο Νέπε. Δεν ξέρω, έτσι, νομίζω. Στην Πολύχνη, στα λιμέρια μας. Εκτός και πας στο Κλάς Παλάς και βρεις τον Πανίκα. Στο Κλάς Παλάς, ναι, έχει ποντιακάκι. Άκου τώρα, σε κάνω μια ερώτηση που δεν έχεις την κάνω. Πώς είναι να είσαι τόσα χρόνια συνεχόμενα πρωταθλητής με τον τρόπο που έμπαινε στα πρωταθλήματα, τέλος πάντων, και την τελευταία διετία να μην πηγαίνεις ούτε σε μικρό τελικό. Πώς νιώθει ο παδός του Ολυμπιακού, πώς μπορεί να νιώθει, νιώθεις δευτεράντζα, νιώθεις παραπεταμένος. Χαρά και αγαλία σου ρε φίλε, τόσα ρε, παιδί μου λες τόσα έχω στην καβάτζα, δηλαδή φαντάσου τώρα. Σας άκουσα μια μέρα λέγατε για την ομάδα του Ζάχου εκεί, το Βασίλη Λυπηρίδη λέγατε. Βρε, ο Μπαρπασάβας σαν ποδοσφαιριστής το λίγο χρονικό διάστημα που έπαιξε, έχει περισσότερους τίτλους, πρωταθλήματα και κύπελα, από ό,τι έχετε όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τέτοιο που έχω δεν έχεις. Τέτοιο που έχω φέτος που πήρα δεν έχει κανείς. Δεν ακούς και ωραίο. Τέτοιο που έχεις δεν έχω, δεν ακούς. Για το πρωτάθλημα που μιλάει, ρε φίλε. Μιλάει για πρωτάθλημα. Πώς ήτανε, δεν μου λες, με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εντάξει, ρε Τάσο μου. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Επειδή ήταν και ο αγώνας του Βόλη. Θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ και θέλω να το σκεφτείς πριν με απαντήσεις. Με το χέρι στην καρδιά, πρόσεξε. Ναι, το έχω το χέρι. Ρητορική, ναι. Θέλω να ψάξεις να βρεις τις διαφορές του γυναικείου φιλέ στο βόλεϊ με το αντρικό. Εγώ σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, μην με απαντήσεις σήμερα. Να σου πω, την έχω έτοιμη την απάντηση. Το μόνο φιλέ που ξέρω είναι αυτό που φορούσε ο Σταυρίδης στην ελληνική ταινία στην Κωμωδία μαζί με τον Αυλονίτη που ήταν συνεταιράκια στην ταβέρνα. Το έβαζε και ένας φίλος μου που τον πέσαν τα μαλλιά και πολιτάρι σου. Άντε φύγε! Καλή νύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάου, φύγετε να πάτε αλλού. Άντε φύγε! Γεια σου, οδηγία του Μπαρμπασάβα. Και είδες τι καλό παιδί είμαι, πόσο ελαστικός ήμουν μαζί σου που έκανες 2 μήνες να βγεις στην εκπομπή. Είμαι πολύ ελαστικός γιατί εντάξει μια συμπάθεια σε έχω, τι να κάνουμε. Εντάξει. Πρέπει να υπάρχετε και εσείς έτσι να μας δίνετε παραπάνω ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικά και όχι μόνο. Σου λέει, ναι. Δεν βλέπω, λέει, ο Θανάσης, δεν βλέπω, λέει, το τείχο του Νίκου, δεν τον έχω φίλο. Ας δει το δικό μου Τάσο, αν θέλει, τον έκανα. Α, εντάξει. Έγινε, ρε Θανάση. Έγινε. Λοιπόν, θα μπω να σε δω. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Καλησπέρα, αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, σχετικά με τον τραγουδιστή από τα Δουπιά, είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς.
Είπε ο Κοντολάζος, είπε ο οδηγός του Μπαρμπασάβα. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς. Και... Παοξάκη, έτσι, ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο σχετικά με τους Ολυμπιακούς. Πελάτης Αθηναίος, ο οποίος σοβαρός. Και έτυχε να μιλήσουμε τότε που έδωσε ο Σαββίδης το χρήμα στο ΙΚΑ και καθαρίσαμε. Ναι. Έτυχε να ήμουν κάπου Αθήνα. Και πιάσαμε έτσι μια συζήτηση. Δεν το περίμενα να είναι τόσο δηλαδή πορωμένος, γιατί είχαμε τότε σε άλλο επίπεδο. Και λέει, καλά λέει, δεν τρέπεστε, λέει, σας χαρίσανε τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Άκου τώρα τι λέει, μπαίνει μέσα το ελληνικό κράτος. Και εγώ όμως τι του είπα. Εκείνο τον καιρό ήταν η φάση με τον Σκλαβενίτη και τον... θα έπαιρνε ο Σκλαβενίτης τον Μαρινόπουλο. Ναι. Και ο πελάτης μου είχε πιστόλι από τον, Μαρινόπουλο, πιστόλι. Το έχω στους 1,5 εκατομμύριο. Και για να το πάρει ο Σκλαβενίτης θα έδινε 7,5 εκατοστάρικα. Και το λέω, ρε μεγάλη, εσύ λέω, άμα έπαιρες τώρα, λέω, θα πάρεις 7,5. Άμα έπαιρες το 1,5, θα ζητούσες, λέω, από τον Μαρινόπουλο, το έχω συμπεριμερία, λέω, και τα υπόλοιπα, θα έκανες, λέω, πάρτι για το 1,5 που θα έπαιρνες. Η αγορά, λέω, είναι έτσι. Εκεί δεν μίλησε. Εκεί δεν μίλησε. Αλλά πιο μπροστά όμως, πολύ έσταξε τον Σαββίδη. Επειδή έδωσε ο άνθρωπος, ο μοναδικός άνθρωπος που έδωσε λεφτά στο δημόσιο για ΙΚΑ. Nice. Εντάξει, γι' αυτό δεν μπορούν να χωνέψουν. Είναι χωνέψουν. Πρωτόγνωρο αυτό που ακούγεται και τώρα όσοι το ακούνε μένουν ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή δεν πιστεύουν στα αυτιά τους αυτό που λες, ότι υπάρχει επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΠΑΕ, της πρωταθλήτριας ΠΑΕ, ο οποίος πλήρωσε το ΙΚΑ. είναι είδηση αυτό που λες. Και ανεξάρτητα από αυτό, σου έχω πει, δηλαδή ποιος επαγγελματίας να το χρωστάει κάποιος πελάτης 10 ευρώ και να του πει να στα δώσει τα 10, αλλά δεν με βάλεις το. Δηλαδή να κάνεις πάρτι άμα στα δώσεις. Δηλαδή το χρωστάει τώρα 5 χρόνια, 7 χρόνια και να του πεις έλα πάρ' τα 10 ευρώ, δεν θα το ζητήσεις εσύ, ούτε προσαρμοστείς, ούτε τίποτα δεν θα το ζητήσεις. Έτσι όπως είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, και όμως οι άνθρωποι είναι τέτοιοι, είναι κακοπροαίρετοι. Δυστυχώς είναι κακοπροαίρετοι. Γιατί δεν είναι κάποιον άνθρωπο με πολύ δύναμη, εντάξει, να είναι εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει. Δεν τους αρέσει. Ορίστε. Δεν τους αρέσει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Τους χαλάει, τους χαλάει την πιάτσα, ξέρεις γιατί, αδερφέ. Γιατί ο Ιβάν Σαββίδης πληρώνει. Βάζει το χέρι στην τσέπη ναι. Και τα σμπρώχνει. Μα θα είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Μα θα είναι μεταγραφή. Μα θα είναι πρόστιμο. Μα θα είναι η εφορία. Μα θα είναι παγωμένα χρέη. Μα θα αγοράσει κανάλι. Θα πάρει μετοχές από το λιμάνι. Θα πάρει το ξενοδοχείο στην Καλκιδική. Βάζει το χέρι στην τσέπη και χλάτς βαντάμ, πάρτα. Τα άλλα τα λάχανα, τα λαχανάκια των Βρυξελών, δεν μάθανε έτσι και τους χαλάει την πιάτσα. Γι' αυτό και θέλουν να το στείλουν να το διώξουν τον άνθρωπο, κατάλαβες. Αλλά δεν ξέρουν ότι έχει κάνει η οικογένεια Σαββίδη. Έχει κάνει πασαλόπηξη τα θεμελιά της εδώ στην πόλη. Και θέλοντας και εμείς, γιατί υπάρχουν και δύο απόγονοι νεότατοι μετά εποχή Ιβάν Σαββίδη, που είναι νεότατος ο άνθρωπος και αυτός. Εδώ πέρα στην πόλη μας, η οικογένεια Σαββίδη, γεροί να είναι όλοι οι άνθρωποι, θα πρωταγωνιστούν καμιά 30 ετία το μίνιμουμ, να ξέρεις. Ναι, αυτό που με έκανε εντύπωση όμως, επαναλαμβάνω, ήταν πελάτης, ο άνθρωπος ο οποίος σου είπα, δεν είχε καμιά σχέση, δεν τον είχα 35 χρόνια πελάτη, 40, και δεν είχα ποτέ αυτή την... Και όμως αντέδρασε έτσι, μου μίλησε έτσι, σχετικά με το Σαββίδη. Και λέω, τι λες ρε μεγάλε το λέω, έτσι λέω επιχειρηματίες. Και μιλάμε έτσι, λέω τώρα 7 εκατομμύρια τζίρο κάνει αυτό σου λέω, έτσι. Μιλάει λέω έτσι. Δηλαδή επιχειρηματικά για να το δεις μόνο λέω, είσαι εκτός να μου. Κρίμα, πολύ κρίμα να μου. Εκεί σταμάτησε όμως, εκεί μόλις τον είπα αυτό το πράγμα σταμάτησε. Δεν μίλησε, δεν είπε κάτι άλλο. Ναι. Γιατί κατάλαβε την πατάτα που είπε. Κατάλαβες, γιατί πρέπει να βλέπουμε μερικά πράγματα. Μέχρι στιγμής, κοιτά, κανένας δεν μένει έξω από το, αλλά... Δηλαδή θα τον κριτικάρουμε και το Σαββίδη, αλλά αυτή τη στιγμή τι να κριτικάς και τι να... δεν υπάρχει κάτι με αυτό να πεις. Το μόνο με αυτό μπορεί να είναι η αφέλειά του, το αυτό, εντάξει, αυτό μπορεί να το πεις με αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, ήσουν ωραίος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, αδερφέ. Στον επόμενο, καλησπέρα. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το όνομά σου, φίλε, αν θέλεις. Καλησπέρα. Γιάννης Ατρόμητος, χρόνια πολλά στους Αμέστη. Γεια σας, ρε Γιάννακη, αληθώς ο κύριος. Και ερώσε. Τι κάνατε, παιδιά. Σας ακούω, αλλά δεν παρεμβαίνω. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε Γιάννα. Να παρεμβαίνεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Συνέχεια, εμείς είμαστε στεναχωρημένοι τώρα, γιατί ο δάσκαλος ναι. Είπε ότι αποχωρεί. Ναι, ρε φίλε, έφυγε σήμερα. Και άλλες πολιτείες.
Έφυγε σήμερα ο άνθρωπος. Σοβαρός άνθρωπος. Φαίνεται ότι είναι σοβαρός, οπότε είναι κάτι εδώ πέρα. Προπονητάρα μεγάλη προπονητάρα. Εγώ λέω για άνθρωπο. Ότι είναι από τους καλύτερους που έχουν περάσει από τη χώρα μας. Ωραία. Και κύριος κανονικός. Ωραία. Εγώ μία ερώτηση που θέλω έτσι. Το ωραίο είναι ότι Γιάννη, όλους αυτούς τους μήνες που βγαίνεις, σε είχα ρωτήσει δύο φορές για το συγκεκριμένο παίκτη και θα ρωτήσω άλλη μία τρίτη, αν και διάβασα, για τον Μπρούνο. Για τον Μπρούνο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, ναι. Είναι δανεικός από αυστριακή ομάδα, έτσι, ο Μπρούνο. Ναι. Και λύγει το συμβόλαιό του με την ομάδα, γιατί σου τον πήρατε δανεικό, τώρα, δηλαδή το καλοκαίρι. Άρα είναι ελεύθερος στην ουσία, ή κάνω λάθος? Νομίζω στην ουσία είναι ελεύθερος, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έχει με την ομάδα του αυτό που λέμε ένα χρόνο. Ναι. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Σωστά. Δεν το ξέρω αυτό. Ωραία. Αλλά είναι καλό δεν είναι να μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και σε άλλη ομάδα να πάει. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι πάρα πολύ. Για Ελλάδα δεν το συζητάμε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τουλάχιστον να μην φύγει το ελληνικό πρωτάθλημα. Για από εμάς να φύγει, να πάει κάπου αλλού να το βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο το παιδί. Γιατί νομίζω ότι τέτοιοι παίκτες λείπουν από το ελληνικό. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη παικτάρα, γιατί θεωρώ ότι. Ναι, πρέπει να δοκιμαστεί και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή η διαχρονικότητα κρίνει έναν παίκτη. Κατάλαβες? Η διάρκεια. Ναι, διαχρονικότητα. Είναι έτσι. Να κάνεις μία σεζόν καλή ή έξι μήνες καλούς. Νομίζω ότι χρόνο θα μας απόλυτα. Απόλυτα συμφωνώ. Έμαθε και τη λέξη διαχρονικότητα ο Βλάχος. Ο άλλος κατέβηκε ρε παιδί από την Ελλάδα. Ρε παιδί με τα πέταλα. Έλα ρε Γιάννη, έλα. Πάμε σε αυτό που ήθελες να πεις. Πάμε. Παιδιά, να πω σε αυτό που ήθελα να πω, γιατί άκουσα και χθες που είχατε πάλι μια παρόμοια συζήτηση. Το έχετε συζητήσει πάλι. Για πέρα. Ας πούμε, με λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Πάμε. Στην εκπομπή, την επίσημη εκπομπή του Ολυμπιακού, οι δύο επιστήμονες εκεί που κάνουν, πριν από περίπου ένα μήνα, τώρα δεν είμαι ακριβώς, μου έστειλε ένας φίλος το απόσπασμα και το είδα και εγώ. Ναι. Λοιπόν, παίρνει ένας Ολυμπιακός τηλέφωνο και ρωτάει τους δύο ποια είναι η μεταγραφή που θα κάνει μπαμ στον Ολυμπιακό και θα κάνει τη διαφορά. Ναι, και ποια είπα. Και η απάντηση ξέρετε ποια ήτανε? Για πες μου. Να ψηφίσετε Κούλη στις επόμενες εκλογές. Α, νόμιζα να πεις αλήθεια πέξε. Είναι αυτό, δεν είναι πλάκα που σας λέω. Να σου πω κάτι, δεν έχουν πολύ άδικο γιατί το ποδό... Όχι, άλλο θέλω να πω. Εκτός αν θεωρείς ότι δεν είναι έτσι, ότι στην Ελλάδα Η πολιτική δεν υπάρχει μέσα στο ποδόσφαιρο. Αν το θεωρείς, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι. Τώρα, αν είναι μεγάλο ποσοστό ή όχι. Επειδή τους ξέφυγε, θα σου πω κάτι. Εάν, σε περίπτωση λέγω που δεν το βλέπω, αλλά λέω, εντάξει, πολύ ασχολούμαι με την πολιτική. Δεν... Σε περίπτωση πάντως που έρθει ο κουμπάρος του, το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Ολυμπιακός, παιδιά. Ό,τι και να γίνει. Και όταν λέω ότι και να γίνει. Όλα αυτά. Θα γίνει και το πιο απλό, έτσι. Θα πάει στην Νέα Σμύρνη. Που πάω χωρίς φιλάθλους, θα ντυθούν με μαυροφορεμένοι 20-30, θα τα σπάσουν, θα φάει μείον 6 πάω και γεια σας. Ωραία. Κάντε σε λαλητήρια μετά τάσο εσείς. Εντάξει, αυτά είναι, λίγο ακραία τα βλέπω αυτά, γιατί με αυτή τη λογική, άμα είναι έτσι, θα πηγαίνουν και άλλοι από την άλλη πλευρά και θα κάνουν τα ανάποδα. Εσένα δεν σου φαίνεται ακραίο που βαράνε τις γεννητές στον δρόμο? Όχι, όχι. Εγώ λέω άλλο. Σκέψου να είναι και κουμπάρος πάνω. Λέω άλλο για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί εντάξει, είπαμε αδύνατοι τέτοιο, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν αλλάξουν τα πράγματα, είναι αυτό που λέω συνέχεια. Είναι πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν αλλάξουν τα πράγματα, αλλάζουν άρδιν για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, αλλάζουν και για τις ομάδες. Κάποιες ομάδες δηλαδή που ήταν φύλλα προσκύμενες σε κάποιες δεν θα είναι πλέον φύλλα προσκύμενες σε κάποιες γιατί έχουν μάθει να είναι με τον ισχυρό πάντα για να μπορούν να επιζουν. Αυτά αλλάζουν τα πράγματα. Οι συμμαχίες θα αλλάξουν. Όλοι παραμονεύουν και όλοι πάνε με τον ισχυρό. Κατάλαβες. Και οι ξένοι διαιτητές που φώναζε ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια που είχε δεχτεί σφαγές και αυτός έτσι και κατά ψέματα και ήταν ο μόνιμος διεκδικητής του πρωταθλήματος. Για ποιον να είπες ένα οξεσόρι, για ποιον? Για το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ζήταγε ξένους διαιτητές από το 2004. Ωραία. Γιάννη, τρέξτε λίγο γιατί έχει και άλλες γραμμές. Ναι, φυσικά. Δεν θέλω να πω πολλά. Απλώς θέλω να πω ότι θα δούμε ομορφιές του χρόνου, εγώ πιστεύω. Ωραία. Υγεία να έχουμε, εδώ είμαστε, να τα κρίνουμε και να τα δούμε. Σας τα λέω από τώρα, ξέρεις, γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Σωστά. Γιατί η θεραπεία μετά δεν υπάρχει. Η πρόληψη σώζει. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν,
όσον αφορά την πρόληψη. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε Γίγαντα. Αλλά αυτό βέβαια για την υγεία μας, έτσι, όχι για το ποδόσφαιρο. Πάμε στον επόμενο φίλο. 23-10, 287 και 3 οχτάρια για 10 λεπτάκια ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλά είστε. Νίκος είσαι. Σήμερα έμαθα. Καστοριανός, ρε. Καλώς τον Νίκο, ρε. Καλώς τον Καστοριανό, ρε. Σήμερα έμαθα ότι ο Ατρόμητος έχει δανεικούς και από άλλες ομάδες εκτός από τον ΠΑΟΚ. Από ποια ομάδα, Νίκο? Αυτό δεν τον έχει τον Μπρούνο από μια Αυστριακή, τι λέγατε. Βέβαια, ναι, ναι. Και από τον Ολυμπιακό νομίζω. Γιατί εγώ νομίζω έχει μόνο από τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Ναι. Έχει από τον Ολυμπιακό να παίξει νομίζω. Την καλησπέρα μου σε όλους. Γεια σου Νικόλαε, τι κάνεις? Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, όλα καλά. Για πες μου ρε Βιτάν τώρα που την είδες Μπαρσελόνα, τι θα γίνει με σένα? Εμένα έλεσαι. Ναι, σένα λέω ρε Βιτάν, για πες τι θα γίνει με σένα τώρα. Κοίταξε λίγο, εγώ δεν την είδα Μπαρσελόνα. Θα σου μιλήσω δεν λίγο. Την είδα είναι. Αν δεν με διακόψετε κι εσύ και το συνεταιράκι σου δίπλα. Θα σου μιλήσω πάντα όπως μιλάω. Με τεκμηρίωση. Μιλάς με την ομάδα που τερμάτισε αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα με το καλύτερο στατιστικό όλων των εποχών, 26 νίκες, 4 ισοπαλίες, 0 ήττες. Μιλάς με την ομάδα που σε όλη την Ευρώπη, σε 54 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι ο μόνος αίτητος. Μιλάς για την ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα με 14 γκολ. Μιλάς για την ομάδα που βγήκε στο τελευταία αγωνιστική δεύτερος στην καλύτερη επίθεση. Μιλάς για την ομάδα που σου παίρνει 2 χρόνια τον τίτλο και μέσα στο σπίτι σου. Μιλάς για την ομάδα που στέφτηκε πρωταθλήτρια μετά από 34 χρόνια πανάξια, χωρίς καμιά συμφωνία και χωρίς ομάδες δορυφόρους και κέρ. Με αυτήν εδώ την ομάδα μιλάς. Γιατί δεν έχω δικαίωμα να τα λέω όλα αυτά εφόσον ισχύουνε. Τελείωσες. Για την ώρα ναι. Σε άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Διαφωνείς σε κάτι? Συγγνώμη, να επιχειρηματολογήσω κι εγώ. Παρακαλώ. Και θα αφήσουμε τους ακροατές να κρίνουν. Παρακαλώ. Μιλάω για την ομάδα η οποία ήταν κόλος και βρακή με το κόκαλι κάποτε. Μιλάω για την ομάδα που πούλησε τον Μελίση και τον Χριστοδουλόπουλο, το εγώ ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ, και το 14. Μιλάω για την ομάδα η οποία δεν έχει παίξει ο Μίλου Σάβιο Σλίκ και δεν θα παίξει ποτέ. Μιλάω για την ομάδα η οποία έμπει Πατατούδη ήταν δεξιχέρι του Ολυμπιακού. Μιλάω για την ομάδα η οποία κατέβαζε στο 28ο λεπτό Παπανό όταν έχανε 0-3 στη Μεγάλη ΑΕΚ. Αλλά φέτος ο ΠΑΟΚ είναι ένας πανάξιος πρωταθλητής. Όποιος ιδέει το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ με τη συμφωνία των Πρεσπών είναι απλά αδαής και κομπλεξικός. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που του ζητούσα τόσα χρόνια. Βάλε λεφτά, κάνε ομάδα και έλα να μας κερδίσει. Τώρα που το έκανε, ψάχνουμε άλλο. Είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσακαλώτος, ο Κοντιάς και όλοι αυτοί. Λοιπόν, συμμορφωθείτε εκεί στην Αθήνα κομπλεξική, αποβάλλετε το κόμπλεξ, αποδεχτείτε την ανωτερότητα τη φετινή του ΠΑΟΚ, γιατί το επόμενο προτάσμα θα το πάρει όταν ο φίλος μου ο Ζάχος βγει στη σύνταξη. Οπότε αφήστε τα παιδιά να το χαρούν. Έτσι, είναι δικαιολογημένη απόλυτα η ορμή τους, η σκέψη τους, ο αυτορμητισμός τους, τα πανηγύρια τους. Τώρα στο κύπελο αφάνε μια τεσσάρα για να στρώσουν χαρακτήρα να ρεμίσουν λιγάκι και όλα καλά. Η διαφορά μας, ξέρεις ποια είναι, σ' άκουσα με προσοχή, δεν σε διάκοψα καθόλου Νίκο. Και εγώ σε ευχαριστώ. Στην επιχειρηματολογία μας, εγώ αν παρατήρησες αναφέρθηκα στα τωρινά, στο τι υφίσταται στο φετινό πρωτάθλημα και εσύ αναφέρθηκες σε παρελθόν, πάρα πολύ μακρινό παρελθόν, γιατί θα με αναγκάσεις τώρα να πω κάτι μόνο για το παρελθόν και δεν θα το συνεχίσω γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ η αντιπαράθεση που μάλιστα έχουμε. Η αντιπαράθεση μας δεν θα σταματήσει έτσι κι αλλιώς. Μπράβο, 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 μπράβο. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι μιλάς κατά 80% αντικειμενικά και επικοινωνούμε. Γι' αυτό μπορούμε και μιλάμε. Εγώ αν θα έλεγα κάτι για το παρελθόν σου, θα είναι οι δύο φορές που σου χαρίστηκαν από 150-160 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι ότι ο Τζάμπαζή εγνώση του σε γκρέμισε και σε κόλλησε τη ρετσινιά της τρίτης εθνικής για να σε πάρει τζάμπα.
Και αυτό δεν πειράζει. Και αυτό δεν πειράζει. Είναι μέσα στα πλαίσια της. Δεν πειράζει για τον επιχειρηματία. Για τον οπαδό του τσιμέντου. Για το εξά και το καθαρό αιμο που πονάει όταν χάνει η ΑΕΚ. Που πονάει όταν η ΑΕΚ πέφτει Β' και Γ' εθνική. Για τη ρετσινιά που του κόλλησε ο Μελισανίδης. Γιατί του την κόλλησε. Τα βατζιλίκη την κόλλησε τη ρετσινιά ο Μελισανίδης στον ΑΕΚ τη τρίτη εθνική. Και αυτό δεν φεύγει ποτέ. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ως ένα σημείο, έτσι, ο επιχειρηματίας δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο οπαδός. Κοιτάει καθαρά επιχειρηματικά. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άρα λοιπόν έχουμε κοντολογής για να το ολοκληρώνουμε το θεματάκι. Επειδή αναφέρθηκε στο παρελθόν, μου αναγκάζει να το πω έτσι. Δύο φορές σου χαρίστηκαν τα χρέη που θα μπορούσαν να ήσουν κάλλιστα πολύ πιο μπροστά σε άλλες κατηγορίες και να έχεις και άλλες ρετσινιές στο κεφάλι σου. Έρχεται, σε παίρνει δωρεάν, παίρνεις το πρωτάθλημα όπως το πήρες. Δεν θα σου πω εγώ χάρη να και τέτοια, έτσι. Ναι. Βγαίνεις Champions League, παίρνεις τα φράγκα. Ναι. Και δεν μπορεί να αγοράσει ο δικός σου ούτε τον Γκαρέλη, την τέταρτη αλλαγή του ΠΑΟΚ. Δεν θέλει να αγοράσει, μην μπερδεύεις. Δεν θέλει αυτό, φυσικά δεν θέλει. Σαφώς και δεν θέλει. Άρα λοιπόν. Θα κάνει την κυπεδάρα του. Και θα σε παίρνει τα γονατάκια για τα επόμενα 40 χρόνια. Γιατί, επειδή θα κάνει γήπεδο, εσύ θα με παίρνει τα γονατάκια. Ξεκάθαρα. Ωραία. Άρα λοιπόν, με το δικό σου το σκεπτικό, όταν θα κάνω και εγώ το γήπεδο σε καμιά τριετία, θα σε παίζω εγώ ξανά στα γονατά μου. Δεν είναι έτσι, φιλαράκι. Δεν είναι έτσι. Δεν θα κάνει γήπεδο ποτέ, τρέγια. Ποτέ. Ναι. Δεν θα κάνει γήπεδο ποτέ. Θα κάνω και θα είναι το στολίδι τη χώρα. Το γήπεδο που θα κάνω, να ξέρεις. Προς το παρόν δεν το δικό μου το στολίδι που θα είναι έτοιμο το Φλεβάρι του 20. Το δικό σου το στολίδι εγώ πολύ αφιβάλλω να θα είναι το Φλεβάρι του 20 τελειωμένο. Θα είναι το Φλεβάρι και άκουσε με να δεις. Κοίταξε, αυτά τα λένε, αυτά σου τα λένε εσένα και τα τρως για χόρτο μετά από τις ήττες που έκανες, γιατί σε άφησα και καμιά 20 πλάς βαθμούς πίσω στη βαθμολογία φέτος, κατάλαβες. Εγώ σε άφησα να πας εκεί, ρε φίλε. Γιατί θέλω να χαρίσεις το ξαδερφάκι. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ότι εσύ γήπεδο δεν θα κάνεις ποτέ, όσες φανέλες και να δώσεις στο καμένο, όσες φανέλες και να δώσεις στο τύπρα, ό,τι και να κάνεις, γήπεδο στη συγκεκριμένη τοποθεσία, το λέω επίσημα και επώνυμα, ναι, δεν θα κάνεις ποτέ. Στην Τούμπα. Βεβαίως. Ωραία, ακούγεσαι. Στην ίδια τοποθεσία δεν θα κάνεις γήπεδο ποτέ. Μπορείς να μου δώσεις ένα επιχείρημα... Σαφέστατα. Ναι, για πες μου για το λόγο. Η συγκεκριμένη θέση, ναι, έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο το 1989, ναι, με σφραγίδα για την αρχαιολογία, ναι, 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 ως αρχαιολογικός χώρος, ναι, για να αποχαρακτηρίσει μια περιοχή, ναι, ναι, και στην οποία εμπλέκεται η αρχαιολογία, ναι, και η εφορία Βυζαντινών μνημείων, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ποτέ. Όλη η Θεσσαλονίκη και όλο το μετρό αρχεία έχει από κάτω σε πληροφόρο. Και το έργο τελειώνει. Έπειτα μιλάς για ένα μέγεθος που είναι το μεγαλύτερο της χώρας αυτή τη στιγμή και στη Βόρειο Ελλάδα. Έτσι, δεν μιλάς για τη Δόξα Κρανούλας, ούτε για την Άρσεναλ Μετέωρο. Μιλάς για τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Ο πιο δυνατός επιχειρηματίας τη συγκεκριμένη στιγμή. Άσε τώρα το παρελθόν. Εγώ σου μιλάω για το τώρα που ζούμε. Για το τώρα που ζούμε. Για το τώρα που ζούμε, Βρεβιτάμ, σου μιλάω. Έτσι, αυτή τη στιγμή το αφεντικό της χώρας είναι ο ΠΑΟΚ. Το αφεντικό στους επιχειρηματίες είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτό ισχύει. Ζάχο. Ο Ζάχος έφυγε. Έπρεπε να φύγει. Ποιος είναι η ΑΕΚ 2014 που έχει ένα πρωτάθλημα χάρτινο των δικαστηρίων και ένα κύπελο. Γιατί οι τίτλοι της δικής σου ομάδος, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο είναι. Ρε Παγάρη, επειδή σε αγαπώ, ναι, θα σου δώσω μία συμβουλή. Ναι. Σταμάτα να πίνεις λίθιο γιατί σου καίει τα κεφαλικά κύτταρα. Κοίταξε λίγο. Τουλάχιστον εγώ πίνω λίθιο, αλλά δεν γίνομαι ηλίθιο. Να ξέρεις, ξέρω τι λέω. Αυτό το ξέρω. Ξέρω τι λέω και πάντα ενίκω η άποψή μου έχει, ναι, τεκμηρίωση, έχει βάση από κάτω. Πάντα το σέβομαι. Αν θα δεις ό,τι σου είπα, αν ακούσει επανάληψη την εκπομπή, θα δεις, ναι, ότι όλα έχουν βάση. Δεν λέω αερολογίες. Ό,τι έχω πει ισχύει.
Γι' αυτό διαφωνούμε. Γιατί ούτε μίλησα για παρελθόν και τα λοιπά. Μιλάω για το τώρα. Έτσι. Εγώ λοιπόν σου μιλάω για το τώρα και σου λέω ότι δεν θα κάνει γήπεδο ποτέ. Εντάξει. Όσο θα είναι ελευθερία. Θα το δούμε, θα το δούμε. Τώρα θα βλέπει το Θολίδι που θα κάνει ΑΕΚΑΡΑ. Mm. Θα το θαυμάζει γιατί θα είναι το πιο όμορφο γήπεδο στην Ελλάδα. Μαγκιά σου, καλά θα κάνει και το κάνει. Μπράβο, θα σηκώνω τα τρόπαια εκεί μέσα και εσύ όταν με το καλό βγει στη σύνταξη. Ποια τρόπαια, βρε. Είσαι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που έπαιξε Champions League και δεν πήρες ούτε πλάγιο. Όχι βαθμό. Ούτε αράουντ δεν κέρδισες. Ξεφτύλισες την Ελλάδα φέτος. Γελούσανε, λέγανε ΑΕΚ. Ξέρεις πού? Στο Γκντάνσκ, στην Πολωνία, λέγανε ΑΕΚ και κλαίγανε από τα γέλια. Λέει ποιοι αυτοί που δεν πήραν ούτε μισό βαθμό. Αυτοί είναι που ρεζίλευσαν, λέει, την Ελλάδα. Να σε ρωτήσω κάτι. Να κάνω ό,τι θες. Πόσα χρόνια ιστορία έχει πάρει, 100? Βάλτε από το 26 μέχρι σήμερα. 193, 94. Ναι, πιο λίγα από 100. Πόσους βαθμούς έχει συλλέξει συνολικά σε ομίλους ο Champions League? Μπες να δεις την ειδική βαθμολογία της UEFA. Της UEFA. Ναι, ναι, ναι. Εσύ δεν ήξερες τι είναι το Champions League. Κοίταξε λίγο, εγώ Champions League δεν έχω παίξει. Αλλά στη... άκουσε λίγο σου πω τώρα. Αυτό θα το δούμε. Πάλι βλέπεις τι κάνεις μπροστά σε ό,τι λες. Λες το θα. Δεν θα κάνεις γήπεδο, δεν θα πει. Ας το δούμε. Γιατί και πέρσι και τι έλεγες και έβαζες και στοιχήματα. Δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν το περσινό το θα το χάσες. Με κατάλαβες. Θα περιμένω εγώ να χάσεις και τα επόμενα. Περίμενε λοιπόν, γιατί έως τώρα δεν δικαιώνεσαι. Λοιπόν, αυτά άκουσε με για να το κλείσουμε, φίλε, γιατί περιμένει ο κόσμος. Ναι, όχι, ο κόσμος δεν είναι, είσαι ο τελευταίος, δεν πήρα άλλη γραμμή. Ναι, ωραία. Υπάρχει ένα σεντόνι που απλώνεται στο γήπεδο, στο κέντρο του γηπέδου. Δεν είναι αυτό που σκεπάζεσαι, είναι ένα σεντονάκι με κάποια αστεράκια. Αυτό εσύ είπα οξύ, δεν θα το δεις ποτέ. Ωραία. Το δέχομαι ότι ισχύει ότι έχεις παίξει Champions League και δεν έχω παίξει ομίλους. Αλλά και να ολοκληρώσουμε αν θες με αυτό. Αν όχι, βεβαίως, να το συνεχίσουμε για κανένα πεντάλεπτο, δεν έχω πρόβλημα. Αν μπει στην ειδική βαθμολογία τη UEFA και δει πού είναι ο ΠΑΟΚ και πού είναι η ΑΕΚ, θα κλαις. Αυτό μετράει. Αυτό τώρα ξέρεις τι είναι. Αυτό μετράει, ρε φίλε. Αυτό είναι παρηγοριά στον άρρωστο, ρε φίλε. Παρηγοριά στον άρρωστο ότι είμαι πολύ ψηλότερα από σένα στην ειδική βαθμολογία τη UEFA. Όταν εσύ παίζεσαι με την Έστερ σου και εγώ έχω παίξει ο μήνυμα στα προσδοκία. Ρε βλαχοκαμπόι. Βρε κατσίκου Έλβης, όταν εγώ κέρδιζα την Μπαρτσελώνα, εσύ ακόμα δεν έχεις δει το BMX. Με κατάλαβες. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον πολιτικό αγώνα που κάνεις. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Σαν δημοτικό σύμβουλος εκεί στην Καστοριά. Σου εύχομαι να τα πας καλά, γιατί ξέρω ότι μπορεί να έχουμε οπαδική αντιπαλότητα, Νικόλα, αλλά είσαι καθαρό παλικάρι. Εντάξει. Ξέρεις, έχω μάθει στη ζωή μου. Μπορεί να θέλω να σας κολατρίζω, ναι, να σας πειράζω, ναι, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να σας σέβομαι και να μην σας προσβάλλω ποτέ. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Λοιπόν, μία μέρα που θα σε ταιριάξει, έλα εδώ με τον Ζάχο όποτε αγαπάς, όποτε θέλεις. Θα έχεις μεγάλο θέμα αν εγώ και ο Ζάχος σε βάλουμε στη μέση. Γιατί θα έχουμε και οι δύο επιχειρήματα για τις ομάδες μας. Ξεχνάς ότι έχω κάνει μετεκπαίδευση πενταετίας στη Μαρμίτα με τρεις Αριανούς. Μπουγάτσα, Ντρούλινγκ, Ραπτόπουλο. Ωραία, τέλος. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ο Κωστής δεν είναι Αριανός. Είναι αεξής και Αριανός. Οι δύο ομάδες που αγαπάς και εσύ. Οι δύο ομάδες που αγαπάς και εσύ. Τις αγαπώ, ναι, και τις δύο. Είναι αντιπάω. Τι να κάνω τώρα. Νικόλα, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ρε τον Καστοριανό, μας τρελάρει. Οκ. Λοιπόν, αυτά για μας. Αυτά από εμάς μάλλον, για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος και σήμερα στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ και Βασίλη Καβαδία, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, ότι το πιστοπολείο Πορκίτο ήταν άλλο ένα βράδυ κοντά μας, με αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης είναι ο Κοτόπουλο. Σουβλάκια Κοτόπουλο, παν σέτες, τζουκάκια, μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυγες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Delivery στο 2310-520-555. Τώρα που είναι και η ματσάρα, η Λίβερπουλ τώρα ξεκινάει με την Μπαρτσελώνα. Σηκώστε το τηλεφωνάκι,
και πάρτε 23-10-5-20-5-5-5. Παραγγείλετε τα special εδέσματα από το πιστοπωλείο Πορκίτο, ζουμερά όλα λαχταριστά μυρωδάτα και φυσικά παγωμένες μπυράκλες, παγωμένα αναψυκτικά και ό,τι άλλο γουστάρετε. Κατεβάστε την εφαρμογή πριν παραγγείλετε από το App Store για συσκευές iPhone και από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση και 10% σε κάθε παραγγελία. Δηλαδή στην 20 γλιτώνεις το διφραγκάκι. Μια χαρά. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του αδερφού Τεχνικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά στο όχημά σας και τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα αυτά τα βρίσκει στο πρατήριο καυσίμου Τεχνικίδη Ισαάκ στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στο Γεφυράκι των Μετέωρων. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλή στο 23-10-6-11-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ και το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύει σε μόνο με 5 βρουλάκια. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Στη φίλη μας την Πόπη με το κομμωτήριο Ανανέωση, μόνο με 5 βρουλάκια. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτένισμα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Το κομμωτήριο Ανανέωση βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων δίπλα. 2310 σημείωσε το τηλέφωνο 616-999, εύκολο. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά στη φίλη μας την Πόπη. Αυτά από εμάς. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι εδώ στις 8, 8 με 10, με Τάσο Τρέγια, με Ζάχο Ντρούλιγκ, με Ράδιο Μαρμίτα, με νέα θεματάκια, με νέες κόντρες. Με νέα καζούρα, πάντα συντροφιά, με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές τηλεφωνικές γραμμές, με τη δική σας παρέα. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 των FM. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλιγκ και Βασίλη Καβαδίνα, έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Auf Wiedersehen.